Ναι, εδώ να κάνεις μεγάλη, εκεί κοιτάμε. Από εκεί. Εκεί κοιτάμε. Δημήτρη. Δημήτρη, εκεί κοιτάμε. Πολύ ωραία, σε βλέπω Μιχάλη. Ναι, ναι, συμμετείχα στο σεμινάριο, όπως και στα δύο προηγούμενα. Και βοήθησα εδώ στην υλοποίηση του project. Πώς πήγες, άνεσαι ότι προχωρήσατε σε σχέση με τα δύο προηγούμενα σεμινάρια, Μιχάλη? Σίγουρα υπήρχε πρόοδος. Δεν το φτάσαμε εκεί που θέλαμε, αλλά τέλος πάντων μάθαμε και μέσα από τις επιτυχίες μας και τις αποτυχίες μας. Πολύ ωραία. Συνέβαλε εσείς το να μην καταφέρετε αυτά που είχατε στο κέφι? Δεν άκουσα την ερώτηση, δεν είναι καλό η σύνδεση και κάνει διακοπή. Να πω, είχατε δυσκολία στο να αποκτήσετε κάποιον εξοπλισμό ή οτιδήποτε αυτές τις μέρες λόγω της δυσκολίας της κατάστασης? Ο εξοπλισμός ήταν συγκεκριμένος και έπρεπε να ακολουθήσουμε κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες και να βασιστούμε σε αυτόν τον εξοπλισμό. Σίγουρα ο εξοπλισμός ήταν διαφορετικό, θα μπορούσαμε να έχουμε λιγότερες δυσκολίες, αλλά νομίζω ότι μας αρέσουν τα δύσκολα. Πολύ ωραία, τέλεια. Άρα όλα καλά είναι, Μιχάλη. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, Μιχάλη. Ο διπλανός μου με το κίτρινο μπλουζάκι. Λοιπόν, και κάτω στο ξενοφό λέγομαι εγώ, είμαι καθηγητής ηλεκτρονικής και ηλεκτρονικός μηχανικός. Εμείς αναλάβαμε στο κομμάτι του Jeep το κομμάτι του Sonar, που ήταν αυτό να γνωρίζει αποστάσεις αν δει ένα όριο απόστασης να σταματάει, και ασχοληθήκαμε και με την κάμερα που προσθέσαμε στο αυτοκινητάκι, όπου θέλαμε όταν έβλεπε κάποιο πρόσωπο κυρίως να του έβαζε μια κόκκινη ένδειξη για να το αναγνώριζε και σε αυτήν την περίπτωση να σταματούσε. Το προχωρήσαμε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Είχαμε λίγο μια δυσκολία με το ίντερνετ, εντάξει, μπαίναμε και πολλοί υπολογιστές, αλλά το φτάσαμε σε ικανοποιητικό επίπεδο και πιστεύω ότι θα δείτε ότι έχει πάει καλά γενικά. Πολύ ωραία, τέλεια. Ο επόμενος. Γεια σας, εγώ ονομάζομαι Βασιλιάδης Βασίλης. Συμμετείχα φέτος για πρώτη φορά στο πρόγραμμα στο Θεσσαλονίκη Σχολείο. Συμμετείχα σε δύο ομάδες, στο IMU, στην προσθήκη του εισιτήρια στο αυτοκινητάκι και στην ομάδα με την αναγνώριση εικόνων. Ήταν μια καλή εμπειρία, μάθαμε πράγματα, είδαμε και σε τεχνικές λεπτομέρειες ποιες είναι οι δυσκολίες, ο εισιτήρας ποια είναι η συμπεριφορά του, είδαμε στην πράξη πράγματα που δεν μπορούσαμε να δούμε. Πολύ ωραία. Σαν εμπειρία γενικά, δηλαδή μέσα στην ομάδα δούλεψες με πόσους άλλους στην ομάδα σου? Ναι, ναι. Τις ομάδες σου μάλλον. Είναι οι ομάδες περίπου, ήταν 5 ατόμων ή 6 ατόμων των IMU και με την κάμερα ήταν 4 άτομα. Πολύ ωραία. Σαν ομάδα συνεργαστήκατε καλά? Ναι, ναι. Αποκρεπτήσατε δηλαδή? Ναι, υπήρχε συνεργασία, υπήρχε επικοινωνία. Ο καθένας σύμβαλε όσο μπορούσε μέσα στην ομάδα. Υπήρχαν προτάσεις, ιδέες. Υλοποιήσαμε, ο καθένας υλοποίησε κάποια κομμάτια στον κώδικα, κάποιος έκανε βελτιώσεις στον κώδικα. Και στο τέλος βγήκε ένα προϊόν που δουλεύει. Είναι το πιο βέλτιστο πράγμα που μπορούσαμε να κάνουμε. Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραία, τέλειο. Ο επόμενος. Καλησπέρα. Λέγομαι Λάζος Μάριος, είμαι ηλεκτρονικός μηχανικός. Εγώ συνεργάστηκα με την ομάδα του IMU και εγώ και με τον κώδικα συγκεκριμένα της αναγνώρισης και της επικοινωνίας με τον Arduino, με το IMU. Βλέπω ότι ηλεκτρονική κέρδισαν, είστε αρκετή ηλεκτρονική. Τα κέρδισε το Arduino. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι εξορισμού μοιραίο να γίνει αυτό. Ναι, σαφώς, αλλά πολύ ωραία. Από κώδικα, πώς αισθανθήκατε εκεί? Εντάξει, επειδή είχαμε και μια επικοινωνία αρκετά καλή με τη ΣΥ, έτσι εδώ και καιρό, ας πούμε, όπως ο Ψουκάρο και τα παιδιά που κατάλαβα, δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.
Είστε από το ΙΜΑΣ, από το ΙΑΘΗΝΑ ή από άλλο το ΙΜΑΣ. Εγώ είμαι από τη ΣΕΛΕΤΕ και έχω τελειώσει το μεταπτυχιακό του ΙΑΘΗΝΑ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ο επόμενος, ευχαριστώ. Καλησπέρα, ονομάζομαι Γαλιάτσι Μιχαήλ. Είμαι στο ΤΕΙ Πληροφορικής, εδώ στο ΤΕΙ Αθήνας, στο Τμήμα Πληροφορικής. Σας ξέρω και όλες πιο κοντά. Εσύ δεν θα με ξέρετε, βέβαια, δεν εγώ, αν παρόλο που είμαι πιο πολύ του software, ήθελα να δω κάτι καινούριο και ασχολήθηκα και εγώ με την ομάδα του hardware περισσότερο, με την ομάδα που έκανε το IMU. Και έμαθα πολλά πράγματα. Μπορώ να πω βοήθησα πάρα πολύ, γιατί τα υπόλοιπα της ομάδας ήταν πιο εξοικειωμένα και κάναμε πιο πολλά πράγματα. Αλλά έμαθα πολλά νέα πράγματα και είδα πώς δουλεύει το Arduino για πρώτη φορά και πώς μπορεί να προγραμματίσει έτσι πρακτικά ένα μικρό ελεκτή και να κάνεις, να δώσεις αξία σε... και να έχει ληστεί από τον υπολογιστή διάφορες συσκευές. Πολύ ωραία. Ο κύριος Ευσταθίου θα είναι πολύ χαρούμενος για σένα. Τι πράγμα? Ο κύριος Ευσταθίου, λέω. Α, ναι, ναι. Κάναμε πράγματα. Κάναμε, αλλά όχι τόσο... Κάναμε, ας πούμε, και γλώσσα assembly έχουμε κάνει, αλλά όχι τόσο να συνδυάσουμε κώδικα και να πειράξουμε και υλικό με τα χέρια μας. Νομίζω. Λέω ότι ο κύριος Ευσταθίου θα είναι πολύ χαρούμενος για την προσέγγιση του στο Arduino. Ναι, ναι. Οκ, ευχαριστώ. Γεια σας. Εγώ είμαι ο Παπαγιάννης Χριστός. Έχω τελειώσει ασπέντε ηλεκτρονικής, κάνω μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ασχολήθηκα με το κομμάτι του Sonar Sensor και του Face Recognition. Και ήταν ιδιαίτερη χαρά μας να δω πώς λειτουργεί ένα hardware και software μαζί. Τέλεια, τέλεια. Είναι και δική μας η χαρά να βλέπετε αυτό το πάντρεμα. Ναι. Είναι πραγματικά μαγικό, πολύ ωραίο. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Κόκκινος Ηλίας. Είμαι και εγώ ηλεκτρονικός μηχανικός από το ΤΕΙ Αθήνας και απόφοιτος του μεταπτυχιακού του τμήματος ηλεκτρονικής επίσης εδώ πέρα από το ΤΕΙ. Ασχολήθηκα με το κομμάτι του IMU στο επίπεδο του hardware και του προγραμματισμού για την επικοινωνία του Arduino με τον Raspberry. Και αυτό βασικά το οποίο θέλω να πω ότι που δεν το είπε κάποιος άλλος είναι ότι είδαμε πραγματικά το διατμηματικό, η διατμηματική συνεργασία που υπάρχει από ηλεκτρονικούς, από παιδιά της πληροφορικής και από άλλους μηχανικούς, από εκπαιδευτικούς, ότι όντως είναι κάτι το οποίο δουλεύει πάρα πολύ και είναι σωστό να γίνεται γιατί συνεισφέρουν πολλές διαφορετικές απόψεις σε ένα αντικείμενο. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Και νομίζω ότι στο ΤΕΙ Αθήνα δυστυχώς δεν το έχουμε αξιοποιήσει, που έχουμε τμήμα πληροφορικής και ηλεκτρονικής για παράδειγμα, που μπορούσαμε να το έχουμε αξιοποιήσει σε πτυχιακές και σε εργασίες, σε πρόσδειξη και σε πολλά άλλα θέματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, πραγματικά. Σίγουρα, γιατί πιστεύω εγώ ότι η συνεργασία ηλεκτρονικής και πληροφορικής είναι το ένα είναι συνέχεια του άλλου, ας πούμε. Οπότε μπορούμε να κάνουμε πράγματα, να τα δούμε από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να κάνουμε κάτι πάρα πολύ καλά. Ακριβώς, γιατί υπάρχει πραγματικά ένα φως, υπάρχει συμπληρωματικότητα σε μεγάλο βαθμό και υπάρχει πραγματικά μεγάλο έργο για συνεργασία, το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί καθόλου μέχρι σήμερα. Και πολύ ωραία που το θερινό σχολείο μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Καλησπέρα, ονομάζομαι Γιάννης Καραφάγιος. Είμαι απόπτωτος του τμήματος βιοτρικής τεχνολογίας εδώ στο ΤΕΙ Αθήνας. Σε θερινό σχολείο και εγώ πρώτη φορά συμμετάσχω. Ήμουν στην ομάδα του IMU και ασχολούμαι πολύ με hardware και με software. Και χαιρετώ και εγώ όλη αυτή τη διαδικασία που έχουμε μαζευτεί όλοι από διάφορες επιστήμες. Και είδα πραγματικά πόσο πολύ λειτουργεί το Internet of Things και πώς συνδυάζει το hardware με το κόσμο του Internet. Πολύ ωραία. Είναι το Internet of Things στην πράξη με τον Arduino. Και όλους εσάς που είστε συγκεντρωμένοι από διαφορετικά παιδιά. Είναι πολύ όμορφο αυτό που συμβαίνει. Πολύ ωραία. Καλησπέρα. Γιώργος Τσιφτάκης ονομάζομαι, ηλεκτρολόγος μηχανικός είμαι.
Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχω σε θερινό σχολείο, όπως και η προηγούμενη, και αυτή εδώ πολύ καλή εμπειρία και από θέμα γνώσεων και από θέμα συνεργασίας και επιδέκουσης των στόχων. Εγώ ασχολήθηκα με δύο ομάδες του hardware, η οποία ήταν τα Sonar, όπου τοποθετήσαμε και προγραμματίσαμε το Sonar, και άλλη ήταν το Google Coder, όπου κάναμε κάποιες βελτιώσεις σε σχέση με ό,τι υπήρχε όταν ξεκινήσαμε το σχολείο. Πολύ ωραία, τέλεια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πώς σου φάνηκε σε σχέση με το πρώτο θερινό σχολείο? Ήταν εντελώς άλλη φιλοσοφία. Το προηγούμενο ήταν εντελώς software, ενώ αυτό είχε και hardware που μου αρέσει περισσότερο γενικότερα, και αυτό και αντίξε με αυτό το κομμάτι. Πολύ ωραία. Αλλά και τα δύο εμπειρίες ήταν πολύ όμορφα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Θανάσης Γραφιώτης, είμαι φοιτητής πρωτοπτυχιακός του τμήματος ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Αυτοματισμού. Ήμουνα στην ομάδα με τα Sonar, με τα παιδιά του Χρήστο, τον Κόντα και τον Γιώργο, και στο Facebook που νήσω είχαμε και τον Βασίλη. Πάρα πολύ καλή εμπειρία. Arduino θα δουλέψω μόνο μια φορά πιο πριν για ένα εργαστήριο. Έμαθα πολλά πράγματα και για το Arduino και για για άλλα πράγματα, για το Raspberry, για το IMU, γενικά ανακατευτήκαμε λίγο από όλα όσο φαντάζεστε. Και από το Face Recognition. Γενικά πιστεύω ότι αποκόμισα εμπειρίες που θα με βοηθήσουν παρακάτω. Είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία όλοι. Γενικά ήταν κάτι πάρα πολύ καλό και καλό να συμβαίνει έτσι. Δεν είχα συμμετάσχει σε κάποιο άλλο θερινό σχολείο. Αν οργανώσετε κάποιο άλλο, σκέφτομαι πώς θα πάρει να συμμετάσχω. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ελπίζουμε, σκεφτόμαστε δηλαδή αυτό το σεμινάριο, αυτή και την μάλλον, αλλά και τα θερινά σχολεία, να γίνει πια θεσμός το ΤΕΙ Αθήνας και να υλοποιούμε περισσότερα και σε διαφορετικούς τομείς θερινά σχολεία. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε, να τα οργανώσουμε στη συνέχεια στο ΤΕΙ Αθήνας. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Βιτόρος Χαράλα, απλά πληγόμαι. Ήμουνα απόφοιτος κάτω της Αθήνας Πληροφορικής. Εγώ ασχολήθηκα με το PHP κυρίως και με τη λογική ασφαλής του ρομπότ όταν τα φέραμε μέσα από κάποιο μπάγιο ή οτιδήποτε να το επιτύχουμε αυτό. Πρώτη φορά σε θερινό σχολείο ή κάτι. Ωραία εμπειρία. Πολλές Εργάζεσαι στο λογιστικό ή όχι ακόμα. Εργάζεσαι σαν developer ή όχι? Όχι. Ασχολείσαι δηλαδή με την πληροφορική από ποια άποψη? Καλά, βασικά τώρα τελείωσα. Μέσα στο μήνα αυτό. Εσύ είσαι νέος αυτό. Παρέλασα ψηφιακή και τώρα σκέφτομαι για μεταπτυχιακό, είναι αλήθεια, και μάλλον στην ηλεκτρονική. Αυτό τώρα και βλέπω. Πολύ ωραία. Σε βοήθησε να πάρεις αποφάσεις στη στροφή προς τα ηλεκτρονικά αυτό το σχολείο? Όχι, γενικά με το Arduino είχα ασχοληθεί από πριν λόγω πτυχιακής, οπότε προτίμησα να μην πάω στο ίδιο κομμάτι και να ασχοληθώ λίγο με παραπάνω προγραμματισμό, γιατί θεωρούσα ότι άλλα άτομα που το έχουν δει καθόλου θα ήταν καλύτερη εμπειρία για αυτούς να μπουν σε αυτό το κομμάτι. Αυτό. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Την αδελφό σου, Νίκλα, ο οποίος είναι επίσης πληροφορικός. Καλησπέρα, Μιονέκο Βασίλης λέγομαι. Είμαι και εγώ στο τμήμα πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Εργάστηκα πάνω στο PHP κομμάτι, για το πώς οδηγείται το ρομπότ. Όχι πώς οδηγείται, δηλαδή να... πάνω στη λογική να αποφεύγει απόβια και πες πάνω κάτι τέτοια, ναι. Γενικώς ήταν ωραία εμπειρία, δηλαδή έβλεπα πώς με προγραμματισμό, έβλεπα πλέον όχι να τρέχει ένα πρόγραμμα, αλλά π.χ. κάτι ρεαλιστικό. Μ' άρεσε λίγο και η λογική, ξέρω εγώ, να πω το Internet of Things, να δουλεύουμε άλλες ομάδες, π.χ. με τα παιδιά που δουλέψαν πάνω στο hardware. Γενικώς ήταν αρκετά δύσκολη η εμπειρία, τουλάχιστον για μένα, όσον αφορά τεχνικά προβλήματα, αλλά πιστεύω πήραμε αρκετά καλές εμπειρίες. Πολύ ωραία. Ήταν η πρώτη φορά που ενεπλάκησες το hardware, Με hardware γενικά δεν έχω ασχοληθεί και αυτό μου φαίνεται, δηλαδή πρέπει να δείχνω κάποια πράγματα για το hardware, δηλαδή μέχρι και τώρα έχω απλά μια απλή εικόνα στο μυαλό μου. Ναι.
Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να προσεγγίζετε το hardware. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι το τμήμα πληροφορική πρέπει να δώσει μέσα από κάποιο ή κάποια μαθήματα τέλος πάντων, σεμινάρια, δεν ξέρω, πρέπει να δώσει περισσότερο hardware στο πρόγραμμα σπουδών του. Ναι. Ή πρέπει να δώσει μέσα από τα μαθήματα τα σημερινά που γίνονται στο hardware, πρέπει να τα προσεγγίσει από μια άλλη ίσως οπτική γωνία. Λοιπόν, ο επόμενος. Καλησπέρα, με λένε Στυλιανίδη Μακθαίο. Είμαι προπτυχιακός φοιτητής του ΤΕΙ Αθήνας. Ασχολήθηκα με το μέρος της βάσης δεδομένων, στην οποία αποθηκεύαμε τα δεδομένα τα οποία παίρναμε από τα sonars και γενικά ό,τι πληροφορίες έστειλε το αμαξάκι. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα σε κάτι τέτοιο και ουσιαστικά μπορώ να πω ότι ήρθα με λίγες γνώσεις σε σχέση με τα προαπαιτούμενα εδώ πέρα, αλλά έμαθα αρκετά πράγματα και αυτό έχω φύγει με αρκετές παραπάνω γνώσεις από ό,τι ήρθα. Πολύ ωραία, μπράβο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένας από τους στόχους αυτού του σχολείου. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Ο διπλανός μου, πού είσαι ο χαμογελαστός? Τι είπε? Μια σχέση. Άντε, Αγγλής Μάριος, ονομάζομαι. Μ' ακούτε. Σ' ακούω πολύ καλά. Και εγώ ασχολούμαι με τη βάση δεδομένων μαζί με τον Ματέο και τον Σταύρο. Πολύ ωραία εμπειρία. Εμένα μου έκανε εντύπωση περισσότερο πώς χωρίστηκαν οι ομάδες και ο καθένας ανέλευε ένα ξεχωριστό κομμάτι και όλα αυτά μαζί συνδυάζονταν για να βγει ένα αποτέλεσμα, μπορεί όχι το που θέλαμε, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι αρκετά καλό. Πώς εγγύστηκατε? Δεν σ' άκουσα. Λέω τον προσεγγίσατε. Βγήκε ένα αποτέλεσμα πολύ καλό. Προσεγγίσατε αυτό που είχατε σκεφτεί να κάνετε. Ναι, αυτό ακριβώς. Και πότε φορά πριν ο μέρος και σίγουρα θα ξαναπάρω μέρος στο ένα σχολείο. Αυτό. Πολύ ωραία. Θα φτιάξουμε μαζί λοιπόν, θα τα αφήσουμε μαζί να σχεδιάσουμε πολλά θερινά σχολεία όπως πιστεύετε ότι θα είναι όμορφα για εσάς. Οκ. Πολύ ωραία. Επόμενος. Γεια σας κύριε Κοντά. Ονομάζομαι Δημητρίου Αλέξανδρος. Είμαι προπτυχιακός φοιτητής του ΤΕΙ Αθήνας και εγώ, στη πληροφορική. Εγώ είμαι ο πρώτος από ό,τι ασχολήθηκα με το κομμάτι του web development και δόξα τω Θεώ αυτό δεν επηρεάστηκε από τα capital controls, όπως το άλλο κομμάτι. Πιο συγκεκριμένα, επικοινωνούσαμε με το RESTful API, το οποίο έχει δημιουργηθεί από την πλευρά της PHP. Είναι και η πρώτη μου φορά που ασχολούμαι τόσο πολύ με αυτό το κομμάτι. Και μπορώ να πω ότι έμαθα πολλά. Πρώτη φορά που είμαι στο θερινό σχολείο και ελπίζω να ξανά. Μπράβο. Αυτό μας δίνει πολύ κουράγιο να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε νέα θερινά σχολεία. Να πασάρω. Επόμενο. Γεια σας. Ονομάζομαι Μπούρας Γρηγόριος. Είμαι προπτυχιακός φοιτητής στο Χαρκόβιο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα πληροφορικής. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο θερινό σχολείο. Ασχολήθηκα και εγώ στην ομάδα του web. Πήρα πολλή εμπειρία από το συγκεκριμένο project και έδωσα ό,τι μπορούσα να δώσω. Αυτά. Αυτά είναι υπέροχο. Ξέρεις ότι στο Χαροκόπιο υπάρχει αντίστοιχη ομάδα ΛΑΤΑ που οργανώνει αντίστοιχους σεμιναριακούς κύκλους και δημιουργεί ένα σχολείο. Έχεις παρακολουθήσει κάποιο το δικό σου πανεπιστήμιο? Δεν έτυχε, αλλά θα ήθελα, ας πούμε. Αυτό. Ναι, πολύ ωραία. Χαίρομαι που έχουμε ένα άλλο χώρο που οργανώνει θερινά σχολεία και κύκλους σεμιναριακούς. Ορίστε. Και όχι, χαίρομαι που έχουμε κάποιον από ένα άλλο φορέα, από ένα άλλο πανεπιστήμιο, το οποίο οργανώνει επίσης κύκλους ΕΑΡ. Αν γνωρίζω κάποιο άλλο. Α! Που έχουμε κάποιον από πανεπιστήμιο που οργανώνει επίσης θερινά σχολεία. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ο επόμενος. Γεια σας. Ονομάζομαι Δημήτρης Μπουρούσης, είμαι επιπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα ηλεκτρονικής σε Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού. Ασχολήθηκα και εγώ με το web, δεν είχα εμπειρία καθόλου πάνω σε αυτό και είπα ότι είναι ώρα να ξεκινήσω να μαθαίνω, καθώς ότι υπηρεσίασα στη στοιχειακή μου και
θα ήθελα το συμπεριλάβω μαζί με το hardware, δηλαδή να κάνω μια ένωση. Πάρα πολύ ωραία. Πώς σου φάνηκε η συνεργασία? Να ομολογώ ότι δεν έχω ξαναδουλέψει τόσο μεγάλο group. Δηλαδή όλες οι εργασίες που έχω κάνει είναι με 2-3 άτομα στην Γκάλλη. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση πώς καταφέραμε και τα συνδέσαμε όλα αυτά μεταξύ τους. Και μου άρεσε δηλαδή το αποτέλεσμα. Αυτό είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο. Μπράβο σας, μπράβο. Αυτό το κερδίσατε όλοι μαζί. Πραγματικά και όλοι συμβάλλατε, παρότι δεν είχατε εμπειρία, είσαστε έτοιμοι να γίνετε μια ομάδα και να δουλέψετε μαζί, και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους αυτών των σχολείων. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Επόμενος. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Αντώνης Πέτρου. Είμαι και εγώ φοιτητής στο εξωτερικό μαζί με τον Δημήτρη Μπουλούση που μόλις μιλήσατε. Είμαι και εγώ ένα βήμα πριν την πτυχιακή μου και δεν έχω ξανασχοληθεί, να πω την αλήθεια, με το Internet of Things, αλλά θα ήθελα πολύ να ασχοληθώ στην πτυχιακή μου. Και το βρήκα ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία το να συμμετάσχω σε αυτή την ομάδα. Και βρήκα αυτή την εμπειρία πραγματικά μοναδική. Και όπως είπε και ο Δημήτρης, μου φάνηκε και εμένα αξιοθαύμαστο το ότι μπορέσαμε με τόσο πολλά άτομα, τόσο πολλές ομάδες να συνεργαστούμε τόσο καλά. Και τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ναι, ναι, βεβαίως. Και δεν είναι πολύ σημαντική παράμετρος επίσης. Βεβαίως. Και το βρίσκω πολύ σημαντικό αυτό κιόλας. Το γεγονός ότι υπάρχει τέτοια αλληλοκατανόηση μεταξύ των ομάδων. Και το αποτέλεσμα ήταν αρκετά καλό, πιστεύω. Γιατί εσείς θέλετε να συνεργαστείτε και είσαστε όριμοι γι' αυτό, χωρίς να το ξέρετε βέβαια. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Γιατί υπάρχουν άτομα που δεν μπορούν να συνεργαστούν. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό στοιχείο στο προφίλ ενός τελειόφυτου, απόφυτου, τέλος πάντων, να συνεργάζεται. Γιατί στην αγορά εργασίας βέβαια τα πάντα γίνονται με συνεργασίες. Συμφωνώ. Και τα πάντα επιτυχάνονται μέσα από τη συμπληρωματικότητα και τα κομμάτια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έδωσε κίνητρα αυτό το παιδινό σχολείο για την πτυχιακή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Δεμερτζίδης Κωνσταντίνος ονομάζομαι. Έχω τελειώσει εδώ το ΤΕΙ Αθήνας στην Αφηγική πριν κάποια χρόνια. Πρώτη φορά και εγώ συμμετέχω σε ένα τέτοιο project. Ήμουνα στον τομέα μας με τα παιδιά στο Web Interface, στη δημιουργία και στη δημιουργία και στην οπτικοποίηση των κινήσεων από το αμαξάκι. Ευχαριστημένος εγώ, ικανοποιημένος τα αποτελέσματα και από τα παιδιά και από τη συνεργασία με τις άλλες ομάδες. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Γεια σας και από μένα. Λέγομαι Σταύρος Νιάφας. Ίσως να με θυμάστε... Ήμουνα... Σταύρο, σας βλέπω. Δεν σας βλέπω. Λίγο πλησίαστε την κάμερα. Θα κυνηγείτε λίγο για να βλέπω. Ίσως να με θυμάστε κιόλας που παρακολούθησα και τον προηγούμενο και το προηγούμενο σεμινάριο, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ναι, και εγώ το ίδιο. Ουσιαστικά τώρα σε αυτό το θερινό σχολείο δεν συνέχισα στην ομάδα που ασχολήθηκε με την PHP και με τη λογική του της με τη λογική στο αυτοκινητάκι. Απλά βοήθησα την συγκεκριμένη ομάδα που
που ασχολήθηκε τώρα να μπει γενικά στο κλίμα και να τους βοηθήσω να καταλάβουν την δουλειά που είχαμε υλοποιήσει εμείς. Διάλεξα τώρα να ασχοληθώ με την υλοποίηση της αποθήκευσης των δεδομένων στη βάση. Ήθελα να δω ουσιαστικά κάτι νέο, να δω μια NoSQL αρχιτεκτονική. Για μένα οι γνώσεις που έλαβα σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα μου έδωσαν μια σπουδαία εικόνα για το αντικείμενο αυτό. Και γενικά θα λέγω ότι όλο το εξάμηνο που είχε και το σεμινάριο και αυτό το θερινό σχολείο μου έδωσε γνώσεις που στο μεταπτυχιακό που είμαι εδώ στο ΤΕΙ Αθήνας δυστυχώς δεν θα τις φανταζόμουν να κάνω. Αυτά. Πολύ ωραία, τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι πραγματικά. Όταν σας ακούνε είστε τόσο πολύ ενθουσιασμένοι. Είστε καλά παιδιά, ο επόμενος. Αυτοί είμαστε, εγώ είμαι ο τελευταίος. Τέλεια, τώρα θέλω να δούμε φορές. Τέλεια, μια τέλεια εικόνα. Βλέπω κάνατε πάρα πολύ ωραίες, μόνο Δημήτρης είναι εκεί. Λοιπόν, σας βλέπω σε πολύ μικρή διάσταση. Ήθελα να σας πω ότι πραγματικά από καρδιά σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας αυτό το διπλό, σε αυτό το θερινό σας σχολείο. Και είμαι σίγουρη ότι θα σας ξαναδούμε. Πολλούς από εσάς βέβαια τους έχω ξαναδεί και σε άλλους κύκλους ή σε θερινά σχολιά. Θέλω πραγματικά να σας πω ότι κάνατε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που καταφέρατε να συνεργαστείτε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Και θέλω να σας θυμίσω ότι ένας από τους στόχους του θερινού σχολείου είναι να διαδώσετε το ΕΛΑΚ και στους υπόλοιπους. Θα κάνετε παρουσιάσεις, πώς θα συνεχιστεί το πρόγραμμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, μπορείτε να καθίσετε. Κουντά, μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Ναι, Δημήτρη. Λοιπόν, κυρία Φουντά, καλησπέρα και πάλι. Θα σας δείξουμε λίγο αυτό που φτιάξαμε. Το βάλουμε κάτω λίγο να δείτε το αυτοκινητάκι, να κουνιέται, να αποφεύγει εμπόδια. Θα το κάνει zoom ο Χρήστος και μετά θα σας δείξει και πώς είναι να βλέπετε τη ζωή μέσα από το αυτοκινητάκι. Το stream δηλαδή που κάνει, μιας και κάνει και streaming. Face recognition τώρα δεν νομίζω ότι έχει νόημα να σας κάνουμε, γιατί θα είναι και στο πάτωμα, αλλά τουλάχιστον να δείτε πάνω κάτω τα βασικά του στοιχεία, ας πούμε. Όχι όλα, αλλά τα βασικότερα. Ο μισό λεπτάκι να γυρίσει και την κάμερα. Αυτοκινητάκι. Έλα, φύγε, προχώρη. Στο μικρό παραθυράκι έχεις το αυτοκινητάκι. Δεν το έχουμε τελειοποιήσει. Μια βασική αποφυγή εμποδίων την κάνει. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον φαίνεται. Έχει συναντήσει το κουτί και έχει σταματήσει. Αυτό γιατί βλέπει εμπόδιο μόνο από έναν από τους σχετικούς αισθητήρες.
Δηλαδή βλέπει εμπόδιο ακριβώς μπροστά του και σταματάει. Η λογική θα συνεχιστεί άμα προγραμματιστεί παραπάνω να κάνει όπισθεν ή να κάνει κάποια κίνηση αποφυγής αριστερά ή δεξιά. Εμείς τα παιδιά έχουν κάνει το εξής τώρα. Αν βλέπει εμπόδιο από όλους τους αισθητήρες, να κάνει όπισθεν. Δηλαδή αυτό εδώ που θα δείτε. Μπορεί να το κάνει σιγά σιγά, αλλά τουλάχιστον... Ένα λεπτό, γιατί σας έχασα. Άλλη μπροστά. Λοιπόν, το που έλεγα είναι ότι έχει κάποιους αισθητήρες για να αποφεύγει εμπόδια. Αυτοί οι αισθητήρες τώρα θα μπορούσαν να το κάνουν να κινείται αριστερά-δεξιά ανάλογα με τα εμπόδια. Τώρα αυτό που κάναν τα παιδιά, το έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου εάν δει από έναν από τους αισθητήρες κάποιο εμπόδιο, σταματάει. Θα μπορούσε να κάνει κάποια κίνηση αποφυγής. Αυτό που έχουν κάνει τώρα είναι ότι αν από όλους τους αισθητήρες βλέπει εμπόδια, όπως αν εγώ ας πούμε βάλω τα χέρια μου ακριβώς μπροστά και στους τρεις αισθητήρες, αυτό κάνει όπισθεν. Όχι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το δείτε. Κάπως έτσι. Τώρα η λογική αυτή μπορεί να αναπτυχθεί παραπάνω. Το άλλο που κάνει είναι το stream. Θα σας δείξει ο Χρήστος τώρα την κάμερα μέσα από το αυτοκινητάκι. Ακριβώς επάνω έχει μια καμερούλα η οποία βλέπει... Ένα λεπτό, Δημήτρη. Ναι. Λοιπόν, σας είχα χάσει, τώρα έχω πάλι εικόνα και ήχο. Ωραία, να το βάλω άλλη μια φορά. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι έχει κάποιους αισθητήρες για να αποφεύγει εμπόδια. Τέσσερις για την ακρίβεια. Η λογική τώρα χρησιμοποιεί τους τρεις αυτή τη στιγμή ως εξής. Εάν σε έναν από τους τρεις, αυτόν εδώ, δει εμπόδιο, σταματάει. Ή τους πλαϊνούς. Εάν δει και στους τρεις ταυτόχρονα, πάει όπισθεν. Ωραία, τώρα εγώ βλέπω Δημοσθένη, Απόστολο και το πάτωμα. Το κινητάκι δεν βλέπω. Τώρα βλέπω Δημοσθένη. Για μισό λεπτό. Το ότι βλέπεις εμένα είναι μέσα στο αυτοκινητάκι. Το αυτοκινητάκι έχει και stream, κυρία Φουντά. Έχει μια κάμερα επάνω. Αυτό που έλεγα πριν είναι ότι μπορείτε να δείτε και μέσα από το αυτοκινητάκι. Σας έχουμε ανοίξει και βλέπετε ό,τι βλέπετε το αυτοκίνητο. Και τέλεια. Ωραία, εκτός από τα εμπόδια που είτε κοκαλώνει είτε πηγαίνει όπισθεν. Προσπαθεί να κρυφτεί ο Δημοσθένης, αλλά δεν. Το βάλω λίγο πίσω, γίνεται. Εντάξει. Τώρα η λογική μπορεί να εξελιχθεί κι άλλο. Δηλαδή να αποφεύγει εμπόδια ανάλογα. Αν έχει μόνο αριστερά εμπόδια να στρίβει δεξιά και τούμπα. Έχει διάφορους αισθητήρες για να καταλαβαίνει που βρίσκεται, να κινείται ανάλογα με αυτό και να θα δείτε και στις παρουσιάσεις αν τις παρακολουθήσετε. Να κινηθεί αναλόγως μέσα στο χώρο. Τέλεια. Νομίζω ότι ο Δημοσθένης πρέπει να έχει βάλει κάτι επάνω του και γιατί το αυτοκινητάκι πηγαίνει πάντα προς αυτούς. Ναι, ορίστε, να δείτε τον Απόστολο τώρα. Και τους υπόλοιπους. Okay. Έχει μια καθυστέρηση. Έχει μια καθυστέρηση, εντάξει, με έχει κολλήσει λίγο. Λοιπόν, θα παρακολουθήσω τις παρουσιάσεις σας, συνεχίστε το πρόγραμμά σας κανονικά. Και πριν κλείσετε, θα ήθελα να πω να χαιρετήσω τα παιδιά. Ποιο? Όχι, όχι, αυτό. Συνεχίζετε κανονικά το πρόγραμμά σας. Εντάξει? Ναι, ναι. Έλα, Δημήτρη, okay. Ανέλαβε. Λοιπόν, τα παιδιά τώρα θα κρατήσουμε μια λογική το πώς θα παρουσιάσουν 7 ομάδες στην ουσία. Διαφόρου πλήθος ατόμων. Δεν θέλω να αλλάξω το πρόγραμμά σας καθόλου. Κρατήστε τη λογική που θέλετε. Ναι, ναι, ναι. Απλά πάω να σας πω ότι θα το ξεκινήσουμε λίγο από το 0, από το hardware, μέχρι τη λογική, το software στο τέλος, που ελέγχει όλα αυτά που είδατε. Κάπως έτσι περίπου. Πολύ ωραία. Θα το κάνουμε. Τέλεια, πολύ ωραία. Οπότε ας έρθει πρώτη ομάδα πάνω.
Μ' ακούτε? Κάτι σαν να μην πει γιατί δεν ξέρεις πολύ. Λοιπόν, παρουσίαση. Αγραφιώτης Αθανάσιος. Ξενοφών και Γάτος. Παπαγιάννης Χρήστος εγώ. Τσιχτητάκης Γεώργιος. Και ο... Βασίλης είναι διαδοχής της κομίσης, όχι με πίσω. Τα τσατά. Ανέβαμε, ανέβαμε. Έλα. Λοιπόν, παρακάτω. Λοιπόν, ποιοι ήταν οι στόχοι μας. Να συνδέσουμε το Sonar με τον Arduino. Να προσθέσουμε τον κατάλληλο κώδικα που χρειαζόταν το Arduino για να λειτουργήσει το Sonar και το Phase Recognition. Όχι, καλά. Λοιπόν, και εδώ πέρα λέμε ότι τα πετύχαμε όλα αυτά που θέλαμε. Είπαμε. Πείτε τους ότι είχαμε μια Sonar. Ωραία. Λοιπόν, είχαμε τρία Sonar, τα τρία πάνω. Εμείς προσθέσαμε το κάτω, εντάξει, είναι λίγο κάπως. Τα παιδιά δυστυχώς δεν μπορούσαν να το βάλουν στον κώδικα, οπότε ο σκοπός του ήταν να εντοπίζει γκρεμό ουσιαστικά. Ώστε, ας πούμε, εδώ στο κενό, στο σκαλοπάτι, αν το δίναμε, πες κάτω. Να δει ότι υπάρχει κάτι, να σταματήσει, να κάνει όψη, οτιδήποτε. Αυτό όσον αφορά το Sonar. Τώρα για την Phase Recognition, να το πούμε παρακάτω βέβαια, έτσι, ναι. Όταν είναι αυτή η ώρα. Εδώ είναι η φωτογραφία του. Εδώ λέμε ότι συνδέσαμε το Sonar στα φινάκια 5 για το Trigger και 6 για το Echo. Το συνδέσαμε στο εξωτερική πλήρη 5 βόλτα, 5 άνθρωποι από 5 βόλτα, είναι ψηφιακό δηλαδή. Εντάξει. Έχει ένα ποπό και ένα δέκτη περίχων. Ναι, ουσιαστικά το πρόβλημα που είχαμε με το αυτοκινητάκι ήταν ότι ο αισθητήρας ήταν πολύ κοντά και έπρεπε να βλέπει κάτω, οπότε δεν θα προλάβαμε να σταματήσει σε περίπτωση που έβλεπε, ας πούμε, γκρεμό ή κάτι τέτοιο. Σκεφτήκαμε να το βάλουμε υποκλήσει, δεν δούλεψε. Είχε μεγάλη, ας πούμε, ναι, λόγω αντικατοπτρισμού οι πέριχοι φεύγαν, ας πούμε, σε άλλες κατευθύνσεις και δεν είχαμε αποτέλεσμα, ας πούμε, δεν. Και αναγκαστικά σκεφτήκαμε να το προεκτείνουμε. Χρησιμοποιήσαμε δύο μολύβια και το προεκτείναμε, εν πάση περιπτώσει, ώστε να βλέπει πιο μακριά και να προλάβει όταν δει τον κρεμό να σταματήσει, να μην πέσει κάτω. Αυτά βασικά. Να μιλήσει κάποιος άλλο. Εδώ είναι το προγραμματιστικό κομμάτι. Εδώ είναι το προγραμματιστικό κομμάτι. Ουσιαστικά είναι οι εντολές που προσθέσαμε στον έτοιμο κώδικα για να πετύχουμε αυτά τα πράγματα που θέλουμε. Εδώ είναι οι εντολές αριστερά και εδώ τις επεξηγούμε. Εδώ δηλώσαμε ουσιαστικά το πιν 5 και το πιν 6 που είναι το trigger και το echo, που είναι τα καλώδια που συνδέσαμε στον Arduino ώστε να δουλέψει το Sonar. Εδώ ορίσαμε ουσιαστικά τα ορίσματα που μετρούν την απόσταση που θέλαμε, την οριακή, ώστε όταν βλέπει το εμπόδιο να σταματάει. Είναι η δήλωση μεταβλητής απόστασης του κάτω αισθητήρα. Εδώ δώσαμε αρχική τιμή το 0, ώστε όταν συνεχίζει να έχει επόμενες ενδείξεις και μετρήσεις να δείχνει τις τιμές που θέλει. Κάναμε δηλαδή αρχικοποίηση τιμών σε έναν πίνακα 5 διαστάσεων. Και εδώ ουσιαστικά δηλώσαμε μια μεταβλητή που παίρνει αυτές τις τιμές που καταγράφει ώστε να δει αν πρέπει να σταματήσει ή πρέπει να συνεχίσει. Λοιπόν, εδώ άλλες προσθήκες κώδικα. Εδώ ορίσαμε την απόσταση σε εκατοστά για να μετριέται αυτό το σαντιμέτρο εδώ πέρα που βλέπουμε. Εδώ δηλώσαμε την απόσταση σαν ακέραιος αριθμός από το INT, από το Indinger. Και εδώ πέρα τη οργιλοποιούσαμε την απόσταση ώστε να δείχνει ακριβώς σε εκατοστά, αν έδειχνε π.χ. Παραπάνω δεκαδικές τιμές, να δείχνει ακριβώς ποια είναι τα εκατοστά της για να παίρνει την κατάλληλη μέτρηση. Λοιπόν, εδώ πέρα εκτύπωνε την απόσταση, δηλαδή την έδειχνε στον κώδικά μας σαν αποτελέσματα. Και εδώ βάλαμε αστεράκι ώστε, επειδή έδειχνε πολλές τιμές αποστάσεων, να ξεχωρίζει μία τιμή με την άλλη με ένα αστεράκι για να δούμε πρακτικά τι έχουμε ανά πάσα στιγμή. Όλα τα Sonar, το IMU και
Γενικά οι μετρήσεις σόναρ και όλων των σόναρ και των IMU βγαίναν σειρακά και γι' αυτό... Πάρα πολλές τιμές και ξεχώριζε μία με την άλλη με το σεράκι και τη σταματάγαμε στιγμιαίως να δούμε τι δείχνει στις 10 πρώτες τιμές, τι δείχνει στις επόμενες 10, ώστε να μπορούμε να βγάλουμε τα συμπέρασματα μας. Αυτό απλά κάνει τη διαφορά ώστε να δούμε τι αλλάξαμε για να δουλέψει. Αυτό είναι η κάμερα, αυτό θα το πούμε πιο μετά στο τέλος του δεδομένου. Ή το λέμε, να πούμε τώρα. Το λέμε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που προσθέσαμε ήταν στην κάμερα που έχουμε που απεικονίζει ουσιαστικά το περιβάλλον. Θέλαμε να δούμε τα πρόσωπα αν θα τα βλέπει. Ουσιαστικά υπήρχε αργή φόρτωση της εικόνας. Ήταν και θέμα κώδικα αυτό, μέσα στο πρόγραμμα ρυθμίσαμε τα millisecond, δηλαδή μειώσαμε λίγο την τιμή τους για να γίνει πιο γρήγορη και μια καλύτερη βελτίωση της εφαρμογής ήταν το δείκτη να είναι πιο γρήγορο, αλλά τώρα είχαμε το Raspberry, μπαίνανε πολύ από το δουλεύανε και λογικό ήταν να υπήρξαν κάποια κολλήματα. Προχωρούσε, αλλά προχωρούσε έτσι με αργούς ρυθμούς, αλλά βλέπαμε το πυραγωνάκι. Και λίγο να πω εδώ κάτι για το Raspberry που λέμε, ότι ουσιαστικά τι γινότανε. Για κάποιο λόγο το εικόνα έρχονταν από συμπίεση τελείως. Και παίρναμε, ξέρω εγώ, 14 Mbps το δευτερόλεπτο. Και το πρόγραμμά μας δεν μπορούσε να επεξεργαστεί την εικόνα για να κάνει το face recognition σε ένα τόσο μεγάλο αρχείο. Δεν προλάβαινε δηλαδή. Και ουσιαστικά εδώ που λέμε για το Raspberry είναι ότι αν μπορούσε, αν είχε την επεξεργαστική δύναμη που θέλαμε, να μπορούσε να κάνει το compression. Τη συμπίεση για να μας έρθει εμάς από συμπίεση, ας πούμε, μια φυσιολογική ταχύτητα. Σκεφτείτε ότι ήταν 420 και ήταν 15 Mbps, ας πούμε, ανά σεκόντ. Για να μπορέσουμε ένα πιο μικρό αρχείο, ας πούμε, ένα λογικό αρχείο, να το επεξεργαστεί το πρόγραμμα, να κάνει το face recognition. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει. Μάλλον δουλεύει σε πολύ αργό frame rate. Αυτά. Εδώ παίρνουμε από το HTTP Arduino, παίρνουμε το stream και το απεικονίζουμε. Εδώ είναι το πλαίσιο, η tracker task που φτιάχνει το frame, ας πούμε, στο πρόσωπο. Εδώ έχει ένα λαθάκι, η set interval είναι η μέθοδος που διακόπτει και ξεκινάει τη μέθοδος που εντοπίζει την κίνηση του προσώπου και εκτελείται ξανά κάθε 300 μιλισεκόντ για να τρέχει, γιατί αν δεν δίχως αυτό έτρεχε μια φορά στην αρχή και σταμάταγε. Θέλαμε να γίνεται συνέχεια, ας πούμε, να επαναλαμβάνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ, αυτά δεν είναι κάτι άλλο. Αν έχει καμία ερώτηση. Τι έγινε, δεν μας χάσατε. Λοιπόν, επόμενη ομάδα, η δεύτερη, για το IMU. Ελάτε πάνω πριν. Κυρία Φουντάτση, επειδή το IMU ίσως είναι κάτι το οποίο το ακούσατε αρκετές φορές. Τέλος πάντων, επειδή το IMU δεν εξηγήσαμε τι είναι, να πούμε έτσι εντάχει, θα το ξαναπούμε μετά να μας ακούσουν πάλι και από μακριά, ότι είναι ένα συστηματάκι, ένα εξάρτημα, να πούμε έτσι, το οποίο βοηθάει στο να καταλαβαίνει πού βρίσκεται το αυτοκίνητο μέσα στο χώρο, σαν GPS εσωτερικού χώρου κατά κάποιο τρόπο. Καταλαβαίνει τις συντεταγμένες, αν κοιτάει βόρεια, νότια κτλ. Τα περισσότερα τα έχουν τα παιδιά. Τα παιδιά που ασχοληθήκαμε στο φάτι του αριού είμαστε 5, ο Γιάννης Καρχάλιος, ο Μιχάλης Γαλιάκης, εγώ λέω. Μάριος Λάζος, ο Ηλίας Κόκκινος και ο Βασίλης Χασάκος. Το IMU εξήγησε τώρα την επιβιώτη αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε, είναι ένα νέο στοιχείο το οποίο προσδίδεται στο αμαξίδιο. Μέχρι τώρα είχαμε τα σόναρ, τον αισθητήρα θερμοκρασίας και τους encounters. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο το οποίο περιέχει μέσα τρεις αισθητήρες, επομένως είναι 3-1. Περιέχει αξελερόμετρο, δηλαδή μπορούμε να μετράμε την επιτάχυνση, γυροσκόπιο, κυκλική ταχύτητα και μπορεί να μετράει τα μαγνητικά πεδία. Τώρα, είναι ένα...
ουσιαστικά είναι ένα εισιτήρα από δίπλα από τρεις εισιτήρες, όπως είπαμε, το οποίο μπορεί να παίρνει τιμές και στα τρία επίπεδα της εκείψης διετάξεων στον χώρο. Αρχικά έπρεπε να μελετήσουμε το IMU σαν αρχιτεκτονική, εν συνεχεία να το συνδέσουμε με τον Arduino και τελικά να βγάλουμε τα δεδομένα προς το Raspberry Pi. Όπως είπαμε, αποτελείται από τρεις αισθητήρες, αξιλερόμετρο, γυροσκόπιο και magnetic sensor. Τώρα, όσον αφορά το αξιλερόμετρο, είπαμε το αξιλερόμετρο μετά επιτάχυση σε τρεις άξονες χύψη Z. Τώρα να πούμε είναι ένας ψηφιακός αισθητήρας. Αυτό σημαίνει ότι στην έξοδο παίρνουμε ψηφιακές τιμές. Υπάρχουν μαθηματικοί τύποι όπου μπορούν να μετατρέψουν την ψηφιακή τιμή σε μια φυσική τιμή. Στην προκειμένη περίπτωση τα μετράμε σε G, είναι gravity. Είναι βαρυτική δύναμη που δέχονται όλα τα σώματα από τη γη. Τώρα, το πρόβλημα που υπήρχε με τους συγκεκριμένους αισθητήρες είναι ότι λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και για να το πω απλά, για να είναι σωστές οι μετρήσεις, θα πρέπει ο αισθητήρας να βρίσκεται σε το δάπεδο, δηλαδή να είναι οριζόντιο. Ωραία. Επειδή κάτι τέτοιο πρακτικά δεν γίνεται, δηλαδή όπως βλέπουμε και στο... πάνω στο αμαξίδιο έχει τοποθετηθεί υποκλίση. Όπως επίσης μπορεί και το δάπεδο να μην είναι τελείως ευθεία. Αυτό που κάνουμε είναι κάθε φορά που βάζουμε σε λειτουργία το αμαξίδιο είναι να καταγράφει τις συντεταγμένες και μέσα από κάποιες συναρτήσεις να βρίσκει το σφάλμα ως προς την ιδανική συνθήκη. Έτσι κάθε φορά πριν βγουν στην έξοδο για να πάνε στο Raspberry Pi συνυπολογίζεται το σφάλμα το οποίο έχουμε υπολογίσει και πλέον παίρνουμε τις σωστές τιμές. Και ουσιαστικά όλη η δουλειά να πω ότι επειδή χρησιμοποίησαμε και αρκετές βιβλιοθήκες οι οποίες μας βοηθήσανε, ουσιαστικά όλη η δουλειά ήταν να υπολογίσουμε τα σφάλματα. Όλο το παιχνίδι εκεί ήταν. Από εκεί και πέρα έχουμε το γυροσκόπιο. Α, θες να μιλήσεις. Α, ναι. Τώρα, μέσα από το αξιλερόμετρο μπορούμε να έχουμε δύο νέες μετρήσεις, ας το πούμε, χαρακτηριστικά που είναι το πίστη και το ρόλ. Και ουσιαστικά είναι η κλίση που έχει το αμαξίδιο ως προς τον χ άξονα και ως προς τον τζι άξονα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να μετρήσουμε ποια είναι η κλίση και σε αριθμό, αλλά και να γνωρίζουμε αν το αμαξίδιο ανηφορίζει ή κατηφορίζει. Λοιπόν, ο δεύτερος αισθητήρας, τον οποίο δεν τον αξιολογούμε και πάρα πολύ, υπολογίζει την γωνιακή ταχύτητα. Μετράει σε μοίρες DPS, είναι DPS per second, μοίρες per second. Από εκεί πέρα εφαρμόσαμε και ένα φίλτρο το οποίο καλείται Kalman και το οποίο χρειάζεται για να εξαλείψει το θόρυβο. Είναι ένα απλώς διαδεδομένο φίλτρο, το πήραμε έτοιμο, το εφαρμόσαμε. Τώρα, ο τρίτος αισθητήρας και πολύ σημαντικός είναι αυτός που μετρά το μαγνητικό πεδίο. Τώρα, οι μετρήσεις είναι σε Gauss, αυτή είναι η μονάδα μέτρησης. Αυτό που κάναμε εμείς είναι να πάρουμε το μαγνητικό πεδίο στο χύψη Z και να το μετατρέψουμε σε πηξίδα. Ουσιαστικά αυτό που μας δίνει τελικά ο συγκεκριμένος αίσθητος είναι προσανατολισμός. Πριν μπορεί να έχουμε προσανατολισμό σε μοίρες. Ο δεύτερος στόχος, όπως είπαμε, αφού μελετήσαμε το MU και τι κάνει, είναι η διασύνδεση με τον Arduino. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συνδεθεί με τον Arduino. Εμείς χρησιμοποιήσαμε το πρωτόκολλο το οποίο ονομάζεται Arduino και μας βόλεψε πάρα πολύ γιατί ουσιαστικά χρειάζεται την χρήση δύο καλωδίων, δύο θυρών. Με δύο θύρες μπορείς να προγραμματίσεις. Και ουσιαστικά, αφού επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα, στην έξοδο παίρνουμε αυτή την σύμβολη σειρά. Αυτό είναι τα αποτελέσματα του αξιλερόμετρου στους τρεις άξονες σκύψη Z, το γυροσκόπιο και εν συνεχεία έχουμε τις μοίρες, τον προσανατολισμό, το pitch και το roll. Για μένα θεωρώ ότι αυτά είναι τα τρία καινούργια στοιχεία τα οποία θα είναι αξιοπίσημα και τα οποία αξίζουν. Γιατί πλέον έχουμε και προσανατολισμό, πήγαινε λίγο πίσω, και προσανατολισμό, ουσιαστικά έχουμε μια πηξίδα πραγματική ως προς το βορρά και τα πίσω και τα ρόλ είναι οι κλήσεις.
θα μπορούμε να γνωρίζουμε αν ανηφορίζει ή κατηφορίζει και πώς θα φτιάξει ανηφορία. Και είναι σημαντικό γιατί το μηχάνημα, το αμαξίδιο, μπορεί να ελέγχει και την ταχύτητα. Αυτό σημαίνει ότι αν ανηφορίζει έναν πολύ ανηφορικό δρόμο, μπορεί να αυξήσουμε την ισχύ των κινητήρων για να μπορέσει να αντέξει. Αν κατηφορίζει πάρα πολύ, να μειώσει. Τώρα, βέβαια, αυτά δεν έχουν αξιοποιηθεί. Οι μετρήσεις πρέπει να είναι κανονικές. Ελπίζω σε ένα μεταγενέστερο, είτε θερινό σχολείο, είτε άμα ξανασχοληθούμε, να αξιοποιηθούν. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Α, ερωτήσεις, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτού του τύπου της οικογένειας οι sensors έχουν ενσωματωμένο λογισμικό της εταιρείας που σου δίνει έτοιμες τιμές χωρίς χρησιμοποίηση φίλτρου. Όχι. Αυτό που σε βοηθάει η συναρτήση βιβλιοθήκης που χρησιμοποιήσαμε, αρχικά σε βοηθάνε να καθιερωθεί το συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Δηλαδή δεν το κτίζεις από το μηδέν. Σε βοηθάει δηλαδή να καθιερωθεί αυτή η επικοινωνία που λέμε. Και στη συνεχεία αυτό που σε βοηθάνε οι συγκεκριμένες συναρτήσεις που σου δίνει η εταιρεία είναι να μετατρέψει τις ψηφιακές τιμές σε μια φυσική τιμή. Γι' αυτό είπα ότι όλο το παιχνίδι για μας και ο στόχος ήταν πώς θα βρούμε το σφάλμα. Γιατί όλα αυτά που σου δίνει η εταιρεία μαθηματική τρύπη ισχύουν με την προϋπόθεση ότι ο εισιτήρας τοποθετείται τελείως στο δάπεδο. Σε ευθεία. Από εκεί και πέρα πρέπει να βρεις τα σφάλματα, να εφαρμόσεις πολύπλοκη τριγωνομετρία και όλο αυτό να κάνεις ουσιαστικά ένα calibration δικό σου. Ναι, όχι. Εσείς δεν χρησιμοποίησατε τα αποτελέσματα από το έχει digital motion unit αυτό, το οποίο δεν χρησιμοποιείς με τα Kalman filter για να φιλτράρεις τα δεδομένα. Αυτό δέχεται τα δεδομένα από το γυροσκόπιο και το αξελερομέτρο και κάνει διόρθωση μόνο του. Αυτό το πρόβλημα το έχουν κάποιες άλλες εταιρείες. Αυτό λέω, ότι σας το δίνει όμως αυτό έτοιμο. Δεν το χρησιμοποιήσατε. Δεν το παίρνεις έτοιμο αυτό. Έχει Digital Processing Unit. Αυτό σου δίνει έτοιμα αποτελέσματα διορθωμένα χωρίς τη χρήση Kalman filter ή complementary filter. Χωρίς κανένα filter. Μόνο διόρθωση θα κάνεις το μηδέν, άμα θες. Ναι. Τα συγκεκριμένα που έδινε, τα πέτα λένε και βιβλιοθήκες, σου λέω, είναι με την προϋπόθεση ότι ισχύει ότι τοποθετείς στο δάπεδο. Δεν μπορεί να έχει αυτές τις διορθώσεις που λες. Πάντως, δεν ξέρω τώρα άλλος εισιτήρα στη Kalman. Όχι, αυτό το Kalman, ας πούμε, filter το χρησιμοποιείς σε άλλες εταιρείες σένσορα. Απλά εμείς μιλάμε για τη συγκεκριμένη, δουλεύοντας με το συγκεκριμένο. Όχι, άλλες εταιρείες σένσορας που έχει πάνω στο ίδιο... Αυτό όμως δεν έχει μονάδα επεξεργασίας. Δεν έχει DSP. Δεν έχει DSP από το social unit. Όχι, είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό δηλαδή παίρνεις εσύ τα ψηφιακά... Στο site της εταιρείας γράφει ότι έχει. Το συγκεκριμένο δεν έχει, δεν υποστηρίζει. Γι' αυτό. Δεν είναι δηλαδή επεξεργασίες, παίρνεις τα δεδομένα. Το πώς θα τα διαχειριστείς είναι άλλο θέμα. Σου δίνει τύπους, απλά οι τύποι... Όχι, χωρίς τύπους. Σου δίνει καταχωρητή... Δεν έχει. Παίρνεις τα δεδομένα. Δίνεις εντολές και παίρνεις τα δεδομένα και έτσι έχει ψηζέτ. Δεν έχεις κάτι άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι με βιβλιοθήκες της Sparkle. Λοιπόν, εγώ έχω ένα μικρό παράπονο να το πω. Θα ήθελα να μιλήσω και όλοι. Αλλά τέλος πάντων. Η επόμενη ομάδα, η τρίτη ομάδα να ανέβει πάνω, αν δεν κάνω λάθος, είναι... Όχι. Ποιοι ήταν οι Willem Coaches? Αυτή θέλω να κάνω. Αλλάξω το πρόγραμμα. Το λέω αυτό γιατί αυτό είναι hardware. Να κλείσουμε και αυτό το κομμάτι με το hardware για να περάσουμε μετά στο software από τη βάση δεδομένων μέχρι το τέλος που είναι η λογική. Ας έρθει και ο Γιώργος. Ωραία. Στο θέμα το συγκεκριμένο υπήρχε από πριν υλοποίηση. Υπήρχε αυτή η ιδέα ότι θα χρησιμοποιηθεί ο Willem Coaches. Βασικά, πώς το προχωράμε? Α, το προχωράμε. Ωραία, πήγαμε μέσα στην επόμενη.
Ωραία. Στο πώς θα στάνω παρουσίασεις είναι να φέρουμε τις συναλλαγές που γίνανε σε επίπεδο και λίγο αλλά και λογισμικού όσον αφορά τους encoders. Απλά να εξηγήσουμε λίγο ότι οι Google encoders ουσιαστικά είναι με κάποιες αισθητήρες μετράμεις πώς θα μετατοπίσει κάθε ρόδο με βάση τον άξονα της. Οπότε μετά μπορούμε με μαθηματικούς τύπους να υπολογίσουμε πόσο έχει μετατοπιστεί το όχημα και παράλληλα μπορούμε να κάνουμε και μια αυτόματη διόρθωση στο να πηγαίνει ευθεία. Δηλαδή, άμα πάει να φύγει μια ρόδα πιο γρήγορα από την άλλη, να μεταβάλουμε τις ταχύτητες έτσι ώστε χωρίς να κάνει ακριβώς ευθεία κίνηση, αλλά μια συνεχόμενη αυτοδιορθούμενη κίνηση, να καταφέρουμε να πηγαίνει μπροστά. Ωραία. Καταρχάς είναι απαραίτητη ανάγκη για Google encoders. Βασικά, για να δούμε πίσω. Ωραία. Είναι απαραίτητη η ανάγκη για Google encoders στα συγκεκριμένα μοντέρ, γιατί δεν είναι αξιόπιστα, ας πούμε, ότι πηγαίνει σωστά με τον διοργισμό. Ωραία. Ναι, σωστά, βασικά. Οπότε, χρειαζόμαστε για διαδικασία της ταχύτητας. Ωραία, υπήρχαν δύο αισθητήρες απόστασης. Το υλικό που χρησιμοποιούνταν για να βρίσκονται τα πόδια ήταν κάποιες εικόνες ουσιαστικά. Αυτές είχαμε ότι δεν δίνανε αξιόπιστες τιμές. Παράλληλα, επειδή η ζάντα ήταν έτσι ώστε να μην είναι η ίδια η απόσταση σε κάθε σημείο, μπορούσε να βρει τη ζάντα και ουσιαστικά να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Αυτό. Οπότε, ουσιαστικά, αλλάξαμε το υλικό, ας πούμε, από σιλικόν, να πήγε σιλικόν, αλλά χαρτί, βασικά ταινία, ανάμεσα σε κάθε άξονα. Οπότε υπάρχουν 5 μετρήσεις, δηλαδή, σε μια περιστροφή υπάρχουν 5 μετρήσεις πάνω στα εμπόδια και 5 μετρήσεις στα κενά. Και αλλάξαμε βασικά τη στήχηση των οδών της βάλαλας, ως ανάποδα, της μπιδώσαμε, με σκοπό να είναι η απόσταση πιο και εύκολο να συγκριθεί, χωρίς να υπάρχει το πρόβλημα από την ανανεογένεια των αξώνων που υπήρχαν μέσα. Ωραία, κάναμε ένα νέο καλυπέδι στις τιμές, να δούμε υπολογίσουμε σε ποιες είναι οι τιμές που βρίσκουν οι μυστήρες για να τους αξιοποιήσουμε στον κώδικα. Κάναμε την αξιοποίηση μέσα στον κώδικα, ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε δηλαδή πότε είναι ή πότε είναι ένα ανάλογο εμπόδιο. Ωραία, και σαν μελλοντική, ας πούμε, διόρθωση βελτιωσή οτιδήποτε, είναι να αξιοποιηθούν αυτά τα αποτελέσματα και τις μετρήσεις και για να ξέρουμε με καλύτερη ακρίβεια πόσο μετατοπίστηκε το όχι και πατά που, αλλά και αν γίνει να διορθώσουμε την ευθεία να ξέρουμε ότι όντως πάει ευθεία το όχημα και ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Εντάξει, παράλληλα προτείνουμε ότι ίσως θα μπορούσε να γίνει μια αγορά, μια χρήση εμπορικών με αντίστοιχο μυστήριο το οποίο βέβαια θα αύξηνε και το κόστος και θα έπρεπε να γίνει σαν άνατα διαδικασία σε όλο το υλικό και το υλικό. Αυτά. Λοιπόν, τώρα νομίζω πως μπορούμε να περάσουμε λίγο στο σοφτουερικό κομμάτι, να φύγουμε, να αρχίσουμε να φεύγουμε επιτέλους από το hardware. Ναι, η κάμερα είναι στο σοφτουερικό κομμάτι. Να κάνουμε... Την κάμερα, το streaming, τούτη εδώ την παρουσίαση δεν την είδαμε. Οπότε να την κάνει ο Μιχάλης τώρα, να μας μιλήσει γι' αυτό και μετά να δούμε και τα υπόλοιπα. Τιμών. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό αφορά την προσθήκη μιας κάμερας πάνω στο αυτοκινητάκι, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε τι συμβαίνει μπροστά του. Ή τέλος πάντων σε όση περιφερειακή όραση διαθέτει η κάμερα με την οποία έχουμε επιλέξει.
Να πω ότι το κομμάτι αυτό είναι συνέχεια και κάποιων ιδεών που είχαμε στα προηγούμενα σεμινάρια και τώρα το υλοποιήσαμε προσθέτοντάς το στις δυνατότητες του αυτοκινήτου. Αυτό ο στόχος είναι αυτός που αναφέρεται εδώ, μεταφέρεται εικόνα διαδικτυακά και μπορεί οποιοδήποτε συνδέεται πάνω σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση να βλέπει τι συμβαίνει μπροστά στο αυτοκίνητο. Όταν λειτουργεί και η κάμερα βέβαια, να πω ότι το OpenWRT που είναι το λειτουργικό σύστημα ήταν αρκετά επιλεκτικό στο υλικό το οποίο μπήκε πάνω στο αμαξάκι, δηλαδή δεν δουλεύει οποιαδήποτε κάμερα. Έπρεπε να συνδεθεί μια συγκεκριμένη κάμερα η οποία έτυχε να την έχουμε και άλλες κάμερες συνδέονται, αλλά όχι όλες. Έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια λίστα μεγάλη, πρέπει να είναι συμβατή με UVC πρωτόκολλο. Αυτό αναφέρεται. Είναι κάποιοι οδηγοί οι οποίοι ήταν έτοιμοι. Δεν μπορώ να πω ότι το κατασκευάσαμε εμείς από το μηδέν. Έτσι, βασιστήκαμε σε κάποιους οδηγούς, βρήκαμε το κατάλληλο υλικό, εφαρμόσαμε τα κατάλληλα πακέτα και λειτουργήσε. Θα έχουμε και εικόνα σε λίγο να συνδεθώ και από web να δούμε. Θα το κάνουμε εδώ, έτσι είναι έξω. Αυτό είναι ουσιαστικά, εντάξει, ένα απλό σχήμα. Η κάμερα μέσα από το cloud στέλνει σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να δει τι σημαίνει μπροστά στο αυτοκίνητο μαζί με τα δεδομένα που έρχονται από τους αισθητήρες, από τους υπόλοιπους αισθητήρες, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το link το οποίο χρησιμοποιούμε εδώ, είναι αυτό το εσωτερικό link, έτσι. Με αυτή τη διεύθυνση, η οποία είναι η εσωτερική διεύθυνση του Raspberry και αυτή είναι η πόρτα πάνω στην οποία συνδεόμαστε. Όταν υλοποιηθεί πλήρως, θα μπορεί κάποιος να συνδέεται στη γενική διεύθυνση που είναι στο cloud και από εκεί να έχουμε και τα δεδομένα των αισθητήρων και την εικόνα. Αυτή είναι η γενική μορφή της σελίδας, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε στατική εικόνα, αν χρειαζόμαστε, η μορφή stream, ροή δεδομένων, βίντεο, το οποίο τρέχει συνέχεια, σε πραγματικό χρόνο. Java, διαθέτουμε το κατάλληλο plugin. JavaScript, VLC, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε το VLC σαν πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο και να συνδεθούμε πάνω του και να δούμε πάλι την εικόνα. Είναι αρκετά ευέλικτο, μπορώ να πω, και μας δίνει αυτές τις συγκεκριμένες δυνατότητες. Το πακέτο το βασικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε είναι το MJPEG Streamer και το script το οποίο χρειάζεται κάποιος να εκτελέσει για να λειτουργήσει το streaming είναι αυτό εδώ, το οποίο αναλύεται, αν θέλω να σας πω δύο λόγια, εδώ είναι η συσκευή την οποία συνδεόμαστε, το link είναι ο σύνδεσμος προς την στο device το οποίο έχει συνδεθεί η κάμερα είναι το βίντεο 0, έτσι, όταν λειτουργεί σωστά. Η ανάλυση 320x240 είναι, βάλαμε αρκετά μικρή ανάλυση για να είναι αρκετά γρήγορη η μετάδοση, αν και ακόμα και τώρα έχουμε προβλήματα σε αυτό. Πρέπει να είναι καλή η σύνδεσή μας δικτυακά και η ροή να έρχεται αρκετά γρήγορα. Και εδώ είναι τα frames per second, έτσι, η ταχύτητα με την οποία έρχονται τα καρέ. 15 frames το δευτερόλεπτο είναι τώρα, μπορεί κάποιος να το αλλάξει, να το ανεβάσει, να το κατεβάσει ανάλογα με τις ανάγκες. Αυτό το output HTTP show είναι η κατάληξη, το αρχείο το οποίο ανά πάσα στιγμή ανανεώνεται. Είναι ένα JPEG ουσιαστικά, ένα καρέ το οποίο αλλάζει διαρκώς. Έτσι. Είναι αυτό που παίρνουν τα παιδιά που πίσω που σας ανέφεραν προηγούμενα και προσπαθούν να εντοπίσουν τα πρόσωπα πάνω στην εικόνα. Αυτό βέβαια φεύγει από εδώ ως ένα αρχείο, ένα καρέ, ένα αρχείο JPEG. Όμως για να κάνουν την αναγνώριση πρέπει να τα αποθηκεύσουν όλα και να κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά. Είναι ασυμπίεστο, όπως είπαν και τα παιδιά νωρίτερα. Αυτό είναι θετικό από μια άποψη, γιατί το Raspberry δεν έχει τεράστιες δυνατότητες επεξεργασίας.
Αρνητικό απ' την άλλη, γιατί τα παιδιά που θέλουν να κάνουν την επεξεργασία παίρνουν ένα μεγάλο μέγεθος αρχείο, οπότε εκεί γίνεται χαμός και δεν μπορούν να βγάλουν αποτέλεσμα πολύ γρήγορα. Έτσι. Δηλαδή σε στατικό καρέ νομίζω το καταφέρουν μια χαρά, αλλά όταν ανανεώνεται αυτό οδηγεί σε μεγάλη καθυστέρηση. Εντάξει, σημείωμα αυτή. Να πω πριν τελειώσει την παρουσίαση ότι μια ιδέα για την οδήγηση του αυτοκινήτου είναι εναλλακτική ιδέα πάνω σε αυτή που έχουμε τώρα, να ακολουθούμε τα δεδομένα των αισθητήρων των Sonar, είναι να κάνουμε επεξεργασία πάνω στην εικόνα και όταν αντιλαμβάνεται για παράδειγμα ένα εμπόδιο μπροστά στο αυτοκίνητο, οπτικά βέβαια, έτσι, είναι άλλη θα έλεγα ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού, να παίρνεις κατάλληλες αποφάσεις. Δηλαδή να μην έχουμε καθόλου σόναρ, να επεξεργαζόμαστε στην εικόνα και ανάλογα τι βλέπει μέσα από την κάμερα να δίνονται κατάλληλες εντολές για να οδηγεί το αμαξάκι εκεί που θέλουμε κάθε φορά. Έτσι, μια ιδέα για μελλοντική ίσως αναβάθμιση του αυτοκινήτου και του project. Αυτά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα από την άλλη στήλη με ένα θυμόγκο πάνω. Τέτοιο, σταθερό. Χαίρετε από εμάς. Ναι, ακούω. Εμείς ασχοληθήκαμε με την αποθήκευση των δεδομένων στη βάση. Ουσιαστικά από το προηγούμενο σεμινάριο είχε σχεδιαστεί η βάση, απλά δεν είχε αναλάβει, δεν υπήρξε κάποια ομάδα να αναλάβει συγκεκριμένο task. Λοιπόν, έχει να κάνει με μια NoSQL βάση, όπου η διαφορά της με τα σχεσιακά κλασικά μοντέλα όπως MySQL είναι ότι γενικά οι NoSQL βάσεις δεν χρησιμοποιούν, βασικά δεν υλοποιούνται με τα strict, με τους strict κανόνες που σχεδιάζουμε μια κλασική βάση δεδομένων. Γενικά υπάρχει γενικά δεν έχουμε πίνακες που να ξεχωρίζονται οι κάθε ομάδες δεδομένων, αλλά έχουμε τα λεγόμενα collections, όπου ένα ολόκληρο set, ας πούμε τα δεδομένα αποθηκεύονται ως object στη βάση. Γενικά αυτή η λογική από ό,τι κιόλας διάβασα δεν είχα σχέση, δεν είχα ξανά ασχοληθεί με νέους κελβάσεις. Είναι ότι υπάρχει ευκολία στην επεξεργασία στο cloud, ας πούμε. Περαιτέρω θα σας γελάσω. Οπότε τα tasks της ομάδας ουσιαστικά ήταν δύο. Να λαμβάνουμε τα δεδομένα, να βασικά να ακούμε στο socket όπου γράφει το αυτοκινητάκι τα δεδομένα στο cloud και εμείς να τα ανακατευθύνουμε στη βάση, για το οποίο θα σας μιλήσει ο Μάριος. Και το δεύτερο task
ήταν να εξυπηρετούμε κάποια αιτήματα αναζήτησης από την ομάδα που ασχολήθηκε με την διαπαφή στο web, ώστε να τους επιστρέφουμε το ερώτημα και να εμφανίζουν κατάλληλα δεδομένα, και σε αυτό θα σας πει ο Ματέος. Οπότε... Οκ, ναι, βασικά, ουσιαστικά η εισαγωγή των δεδομένων είναι όταν το αυτοκινητάκι ξεκινάει και μπαίνει μπρος, στέλνει δεδομένα στο cloud από αυτά που έχουν ασχοληθεί το IMU, τα sonars αντίστοιχα και κάποια ακόμα που μας στέλνει PHP για το που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Όπως και προσθέσαμε ένα όνομα χάρτη σε περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε στο μέλλον χάρτες για να γνωρίζει ήδη που βρίσκεται το αυτοκινητάκι. Παίρνουμε αυτό το string εμείς όπως το λαμβάνουμε, κάνουμε το διαχωρισμό, το χωρίζουμε σε document που είναι JSON στην περίπτωσή μας και το βάζουμε στη βάση δεδομένων. Ουσιαστικά αυτό είναι το όπως γίνεται σε εισαγωγή στο βάση. Το επόμενο κομμάτι που αφορά τα αιτήματα από την ομάδα του web έχει να κάνει, ουσιαστικά φτιάξαμε ένα σκριπτάκι το οποίο ανάλογα με το URL που μας δίνεται και τις παραμέτρους κάνει το ανάλογο search, ας το πούμε, στη βάση και επιστρέφει όλα τα δεδομένα σε μια μορφή array τα παιδιά, και ουσιαστικά αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα κατογράφηση που είπε ο Μάριος, ώστε να ξέρουμε τι έγινε το αυτοκινητάκι και γενικά τη μορφολογία του χώρου. Και για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να χρειαστεί κάποιος για τις κινήσεις που έχει κάνει το αυτοκινητάκι, σε οποιαδήποτε ημερομηνία, σε ποιο χώρο. Αυτό. Έχει κάποιος κάποια ερώτηση? Μπορεί να τους βάλαμε προτελευταίους, αλλά είναι κατ' εμέ η πιο σημαντική. Συγγνώμη, δεν θα προσβάλλω κανέναν, αλλά είναι πιο σημαντική με την έννοια ότι στην ουσία έχουν το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, μόνο και μόνο για αυτό. Αν εξαιρέσουμε αυτό, είναι αυτοί που μαζεύουν ό,τι είδαμε μέχρι στιγμής, το συγκεντρώνουν και το ελέγχουν και το διαμοιράζουν και το κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν, θα σας το πούν. Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Βασίλης, ο Χαράλαμπος, ναι. Στην ουσία, εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε, εργαστήκαμε πάνω σε ένα ήδη έτοιμο PHP αρχεία και προσπαθήσαμε να τα αλλάξουμε ώστε να επιτύχουμε κάποια επιπλέον αποτελέσματα. Τα κύρια σημεία μας είναι η βελτίωση της λογικής κίνησης του αυτοκινήτου με βάση τα εμπόδια και η αποστολή δεδομένων. Και κυρίως δυστυχώς εδώ πέρα πήγε ο περισσότερος χρόνος μας στα bugs. Πάμε από την διαφάνεια. Ωραία. Θα σας πω για την αποστολή δεδομένων τα υπόλοιπα θα τα πει ο Χάρης. Εμείς στην ουσία παίρνουμε τα δεδομένα από τους αισθητήρες Sonars και IMU και τα γράφουμε στον cloud για να μπορεί να τα πάρει αντίστοιχα η ομάδα του web και της MongoDB, για να μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό είναι. Ναι. Ωραία. Μετά, μεγάλο θέμα ήταν ουσιαστικά να μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε όλα τα δεδομένα που παίρνουμε από τους αισθητήρες και να μπορέσουμε να δώσουμε μια μορφή, ας πούμε, τεχνητής νοημοσύνης στο όχημα, να μπορεί να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες ή κάτι ανάλογα με αυτά που βρίσκει, ας πούμε, και αντιμετωπίζει. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κάνουμε πολλά, δηλαδή υλοποιήθηκε μια τυπική αναγνώριση εμποδίων και μια έτσι πολύ απλή τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή όπως είδαμε και πριν στην πράξη, το σταμάτημα και η πιστοδρόμηση ουσιαστικά. Υλοποιήσαμε και μια περιστροφή του ρομπότ, δεν την είδαμε γιατί ήταν ακόμα σε πειραματικό επίπεδο, δεν μπορέσαμε να την αξιοποιήσουμε.
Επίσης και για το κάτω αισθητήρα, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε στη τελική, είχαμε φτιάξει και πέρα μια λογική, αλλά αυτό λόγω χρόνου δεν προλάβαμε να την δοκιμάσουμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς είχαμε μέχρι και σήμερα μεγάλο πρόβλημα στο να καταλάβουμε γιατί διαβάζουμε τόσο αργά τα δεδομένα και γιατί ανταποκρίνουμε τόσο αργά. Δηλαδή, σιγά σιγά αυξηνόταν ο χρόνος απόκρισης όσο περνούσε η ώρα. Οπότε μετά από ας πούμε 20 δευτερόλεπτα δεν υπήρχε πλέον ζωντανή ανταπόκριση. Στην ουσία προσπαθούσαμε να διαβάσουμε σειριακά. Προσπαθούσαμε να διαβάσουμε σειριακά τα δεδομένα τα οποία έρχονται και από το Sonar και από το iView και γινόταν ένα conflict κυρίως πάνω στο χρόνο στον οποίο φτάνουν τα δεδομένα, δηλαδή δεν συγχρονιζόντουσαν και αυτό το διορθώσαμε τελευταία στιγμή με τη βοήθεια του Μοσφαίνου εδώ πέρα. Ναι, ουσιαστικά βασικά αντί να διαβάζουμε κάθε φορά τα δεδομένα που μας στέλνει, γιατί αυτό με την εντολή που το κάναμε καθυστερούσε, γιατί έπρεπε να συγχρονιστούν ουσιαστικά τα δύο Arduino που στέλνουν ξεχωριστά δεδομένα. Ας πούμε, διαβάζαμε τα δεδομένα του αισθητήρα για το Sonar, έπρεπε να περιμένει μετά να μας φέρει και το IMU. Τελικώς, αν και μειώσαμε τον χρόνο αποστολής και των δύο Arduino, δεν καταφέραμε πάλι να λύσουμε αυτό το θέμα. Τελικά, αντί να τα διαβάζουμε ουσιαστικά, τέλος πάντων, ο Μοσθένης έκανε κάτι μέσω Unix. Στην ουσία, τα διαβάζαμε. Απλά κάναμε κατά κάποιο τρόπο κάποια συνένωση των δεδομένων για να φτάνουν και τα δύο τον ίδιο χρόνο. Αυτό. Στα προηγούμενα, ίσως να πούμε λίγο κάτι. Ναι. Προσπαθήσαμε, ας πούμε, από το IMU να πάρουμε τις ενδείξεις της πηξίδας προκειμένου να κάνουμε ένα rotation, αλλά στη τελική αυτό δεν μπορούσαμε να το δοκιμάσουμε λόγω λήψης χρόνου. Ωραία, ουσιαστικά μελλοντικές αναβαθμίσεις, ας πούμε, και διορθώσεις θα μπορούσαν να είναι γενικά tasks. Όπως είπαμε και πριν για τα willing coders, ότι πλέον στέλνουν κάποια δεδομένα. Μπορεί κάποια ομάδα να προσπαθήσει να τα υλοποιήσει, να αξιοποιήσει αυτά τα δεδομένα με σκοπό και να καταλάβουμε ακριβώς πόσο μετατοπίζεται την κάθε χρονική στιγμή το όχημα. Και να προσπαθήσει να φτιάξει μια μορφή, ένα function τέλος πάντων, το οποίο να διορθώνει την κίνηση ώστε να καταφέρει να πηγαίνει σίγουρα ευθεία. Εντάξει, παράλληλα να αξιοποιηθεί το τέταρτο sonar για τις περιπτώσεις γκρεμού ή αλλαγής ψωμέτρου, το οποίο μπορεί να γίνει βέβαια αυτό και με κάποιο, π.χ. και με τη χρήση του ROLL μέσω του IMU. Μετά, ας πούμε, και στην κρίση, όπως είπαμε και τα παιδιά πιο πριν με το IMU, έπρεπε αντίστοιχα να έβρισκε και κάποια, δηλαδή άμα είχε μια ανηφόρα, όπως είπαμε τα παιδιά, να αυξάνει ταχύτητα ή αντίστοιχα σε μια κατηφόρα να μειώνει. Να μπορεί να υπολογίσει δηλαδή τη μετατόπιση ώστε να είναι σωστό στο γράφημα αυτό. Και προσπαθήσαμε να, παρόλο που στην αρχή όταν στέλναμε μονάχα τα δεδομένα του Sonar και σε κάποιο βαθμό και τα δεδομένα του IMU μπορούσαμε να τα γράψουμε σωστά στο cloud, έπειτα όταν κάνουμε μια διόρυβωση στα δεδομένα μας δημιούργησε πρόβλημα κυρίως με τα προβλήματα του IMU και δεν είχαμε χρόνο στην τελική να τεστάρουμε άμα μπορούμε να γράψουμε στο cloud και τα δεδομένα και του Sonar και του IMU. Ουσιαστικά από ένα σημείο και μετά κράσαρε η διαδικασία του να στέλνουμε δεδομένα στη βάση και γενικά στο cloud, ας πούμε. Οπότε αυτό ακόμα δεν είμαστε σίγουροι ότι φταίει, δεν προλάβαμε να το διορθώσουμε. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει για τους επόμενους. Αυτά. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε και στην τελευταία ομάδα, που είναι λίγο μεγάλη. Καλησπέρα και από εμάς. Καταρχήν να εκφράσω τη συμπαράστασή μου και το θαυμασμό μου στα παιδιά που ασχοληθήκανε με τη δεδαλώδη μάζα hardware και software, αυτό το τέρας που ονομάζεται DJ-Car. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε στην ευχάριστη θέση να ασχοληθούμε με το σχεδιασμό του Web Interface για το αυτοκινητάκι, για το τέρας. Η στόχη μας ήταν η κατασκευή μιας ιστοσελίδας για τον έλεγχο της εισόδου των χρηστών, όπου μπορεί μετά ο χρήστης αυτός να προσθέσει και να αφαιρέσει ομάδες και συσκευές, organization και συσκευές, τη γραφική απεικόνηση της κίνησης και την εμφάνιση των εμποδίων και την εμφάνιση της κάμερας.
Ναι, άλλο ένα στόχο ήταν η αμφίδρομη σύνδεση με τη βάση δεδομένων MongoDB και με το Raspberry. Εκεί είχαμε κάποια προβληματάκια. Και δημιουργία διαδρομή σε ένα pathfinding, α πούμε, να δίνουμε την εντολή στο αυτοκινητάκι να ακολουθήσει τη διαδρομή που δώσαμε εμεί στο γραφικό Internet. Okay, αυτή εδώ είναι η ιστοσελίδα όπου στην τελική κάνουμε sign-in και πατώντας το κουμπί κάνουμε ένα request και από την άλλη το RESTful interface, το RESTful API μάλλον, μας επιστρέφει ένα token, το οποίο και φαίνεται εδώ. Ας ελπίσουμε να δουλέψει. Ναι, μεγάλο το λίγο. Εντάξει, δεν πειράζει. Όλα δουλεύουν τέλεια. Τι γίνεται. Αν σπίκεις με Explorer, ναι, αν είσαι Firefox. Explorer. Ο Απόστολος θα συμφωνήσει, φαντάζομαι, με τη Microsoft για τον Explorer, ε. Έναν με Firefox. Ναι. Α, ναι. Αυτή τη στιγμή παίρνει το token από το RESTful API. Θες να ανοίξεις, ναι, άνοιξε το... Εντάξει, εδώ είναι η αρχική σελίδα. Δεν βλέπετε. Κάνε λίγο. Ωραία, εδώ είναι η αρχική σελίδα. Όπως στην τελική, εντάξει, λέμε, καλωσορίζουμε τους χρήστες στη συγκεκριμένη σελίδα και τους λέμε να χρησιμοποιήσουν το navigation bar που είναι στην κορυφή. Πήγαινε πρώτα στα devices. Από το manage devices μπορούμε να δούμε κάθε χρήστης δημιουργεί έναν οργανισμό, στον οποίο οργανισμό μετά μπορεί να κάνει add ένα device. Τον οργανισμό μπορούμε να το δημιουργήσουμε από πάνω, πατώντας το add και συμπληρώνοντας το όνομα του οργανισμού και ένα description για το συγκεκριμένο οργανισμό. Βάλε. Όχι τεστ, βάλε παρουσία, ξέρω, μην το έχουμε βάλει. Okay. Όπου όλο αυτό γίνεται με ασύγχρονο JavaScript, μας πετάει και ένα μήνυμα για την επικοινωνία. Και στο τέλος μας βγαίνει το ότι το Organization Test Bar υπάρχει και ότι θέλουμε να κάνουμε add μια καινούργια συσκευή. Κλικάρουμε στο add και βάζουμε το όνομα της συσκευής, ένα description για τη συσκευή και ένα κωδικό. Okay. Θα μας πετάξει και άλλο ένα μήνυμα ότι όντως έγινε αυτό. Και στο τέλος θα πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο. Ωραία. Υπάρχει συσκευή. Μετά μπορούμε να μετακινήσουμε συσκευές από organization σε organization, πατώντας το move to και επιλέγοντας ποιο organization θέλουμε να πάει. Κάνει και ένα clear. Μην πετάω το αυτό. Ωραία. Και να κάνουμε και delete τη συσκευή. Αφού λοιπόν κάνουμε manage τις συσκευές μας εδώ πέρα, μπορούμε να πάμε στο device control panel, να επιλέξουμε μία από τις συσκευές, το Otto για παράδειγμα, ναι. Και εδώ θα δώσω τη θέση μου στον Chief Visualization Officer, που είναι ο Κωνσταντίνος. Θα μιλήσω από εδώ. Αυτά τα είδαμε. Εδώ είναι, ναι. Στην οπτικοποίηση τώρα χρησιμοποίησαμε... Ακούγεται. Τη JavaScript, την Bix, μια καινούρια, ούτε εγώ την ήξερα, εδώ την έμαθα. Αντί για την Kinetic που ήταν το αρχικό σχέδιο. Η οποία έχει δυνατότητα κάνει μεταγλώτηση και σε WebGL και σε Canvas το κλασικό.
Εδώ είναι ένα στιγμιότυπο της οπτικοποίησης όπως θέλουμε να τελειώσει. Με άλλο χρώμα θα εμφανίζονται τα σταθερά εμπόδια, με άλλο χρώμα τα εμπόδια από το κάτω σένσορα. Και τώρα σαν σχέδιο έχουμε, θα έχει δύο κουμπάκια πάνω, το οποίο θα είναι για τη δημιουργία του PATH. Τώρα προς το παρόν, και αυτό εδώ μπορούμε να το δούμε πατώντας set, μπαίνει στο mode που μπορείς να φτιάξεις το path που θα θες να ακολουθείς, κάνεις και τις διορθώσεις σου, άμα δεν σε αρέσει πατώντας δεύτερη φορά κάνει διαγραφή, άπαξ το τελειώσει. Σώζει αυτά τα path points σε ένα array και το κάνουμε προώθηση στην PHP που θα δώσει τις εντολές κίνησης. Έχει και κουμπί επάνω στο start stop. Το έχουμε φτιάξει και τώρα άμα θα δουλεύανε όταν θα ενωθούν θα ακολουθήσει την πορεία την καινούργια πορεία που θέλουμε το αμαξάκι. Τώρα για οπτικοποίηση έχουμε, άμα κάνεις κλικ απάνω φαίνονται, εξαφανίζονται και φαίνονται τα track, με δεξί κλικ φεύγουν. Αυτό. Ναι. Έχει ενσωματωθεί τώρα, εντάξει, άλλες φορές δουλεύει, άλλες όχι. Α, δουλεύει, ναι, εντάξει. Μπαίνει η κάμερα σε παράθυρο, το τοποθετούμε όπου θέλουμε. Θα γυρίσουμε στην παρουσίαση. Αυτό. Τώρα, διάφορα σημεία στα οποία έχουμε κρεμότητες. Είναι για το θέμα της επικοινωνίας με τη βάση δεδομένων. Έχει γίνει δοκιμαστική, μια δοκιμή ότι όντως μπορούμε να μιλήσουμε και να δεχτούμε τα δεδομένα, απλώς δεν έχει ολοκληρωθεί το θέμα του interface που θα φτιάξουμε, με πώς θα ζητάμε και πώς θα εξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα. Θέλει μια περαιτέρω βελτίωση ο έλεγχος ασφάλειας στη δημιουργία χρήστη, κάτι έλεγχο για το, με το email και με αυτά. Εντάξει, μια τεκμηρίωση για τους νέους χρήστες και τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Την online εμφάνιση των εμποδίων, ναι μεν τα έχουμε δείξει τώρα, αλλά δεν έχει μπει μες στον κώδικα γιατί δεν είχαμε προς το παρόν τέτοια data, ναι. Η κίνηση δουλεύει πάντως κανονικά. Επίσης σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε ίσως να προσθεθεί και μια επιπλέον φόρμα που να δείχνει ρόου όλες τις τιμές από όλους τους αισθητήρες έτσι όπως τις παίρνουμε. Ναι, στο πάνω και στο τέλος ότι ενώ υπήρξε και γενικά το interface το έχουμε φτιάξει, δηλαδή και στα κινητά να δουλεύει, απλώς θέλει μια περαιτέρω βελτίωση για το διπλό κλικ, το μονό κλικ, το draw. Αλλά το JavaScript υποστηρίζει και οθόνες αφής και multi-touch και μπορείς να το ελέγξεις. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα που θα μπορούσαμε να πούμε αυτό το με τα RAW τα δεδομένα για έλεγχο. Αυτά. Στην προηγούμενη σελίδα ανέφερες λιγάκι πιο μπροστά. Εδώ που λες ελέγχο ασφαλείας χρηστών, πώς το εννοείς ακριβώς? Ουσιαστικά, ο καθένας μπορούσε να βάλει ένα χρήστη με ένα mail, αλλά μπορούσε να βάλουμε το ίδιο mail πολλούς χρήστες. Αυτό θα μας επηρέαζε ως κάτι. Συν και το ότι σώζει local στο... Δηλαδή μπορεί ένας χρήστης να γράψει πολλά email. Μάλλον όχι. Ένας το ίδιο email πολλούς χρήστες. Ναι. Είναι bug. Βέβαια. Ναι, όχι, είναι bug. Okay.
μπει να πει ένα γεια. Θα μας πούν τα παιδιά από εκεί. Λοιπόν, τώρα δύο λογάκια σχετικά με αυτό το έργο και πώς θα συνεχιστεί. Λοιπόν, το έργο που λέγεται The Yacht, πιστεύω όλοι τώρα λίγο πολύ να πιάσετε τι κάνει στη βάση του, εκτός από το CAR, έτσι. Ότι δίνει αυτή τη στιγμή ένα σερβερ, ο οποίος είναι online, είναι το... Κλείσουμε λιγάκι εδώ. Έχουμε φτιάξει εδώ το The Yacht EU, όπου υπάρχουν... Αυτό το όνομα το έχουμε αγοράσει και είναι δικό μας. Υπάρχει το wiki όπου αναφέρονται οι βασικές πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες τις οποίες χρησιμοποιούνται. Επίσης υπάρχουν και τα live streaming εδώ πέρα τα οποία χρειάζονται. Έχουμε εδώ πέρα τις πληροφορίες σχετικά με το project το ίδιο, όπου θα υπάρχει πάνω μια λίστα με όλα τα συμπράγκαλα που χρειαστήκαν για να δουλέψει, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να το ξαναφτιάξει. Στο GitHub υπάρχει ο κώδικας που μπορεί κανείς να τον πάρει, άρα ανά πάσα στιγμή μπορεί κανείς να το μελετήσει και έτσι ώστε να φτάσει στα σημεία που εμείς πέσαμε, χτυπήσαμε και σηκωθήκαμε. Και αυτός είναι και ο τρόπος που μαθαίνει κανείς. Και εδώ που πήγα κατευθείαν από το link είναι αυτό που φτιάξαν εδώ πέρα τα παιδιά, όπου μπορεί ο καθένας, που έλεγα και με τον συνάδελφο εδώ πέρα, το καθηγητή της ευρωβάθμιας, το Μιχάλη, ότι μπορεί να μπει κανείς και να φτιάξει το δικό του αυτοκίνητο. Μπορούν τα παιδιά, ξέρω εγώ, στο γυμνάσιο, στο Λύκειο, στην πρωτοβάθμια. Ξεχάσαμε να δείξουμε ότι κάτω από το sign-in έχει ένα μικρό, βέβαια, register κουμπί, εδώ, το οποίο μπορεί κάποιος να συμπληρώσει τα στοιχεία του για να μπορεί μετά να κάνει τη δουλειά. Εδώ λοιπόν μπορεί κάποιος να κάνει register, με το email του, είναι αυτό το μπακάκι που έχουμε πρέπει να το διορθώσουμε, παίρνει πληροφορία μετά στο mail που θα δηλώσει, επιβεβαιώνει, όπως είναι οι normal εγγραφές που γίνονται σε όλα, και από εκεί και πέρα μπαίνει μέσα και μπορεί να προσθέσει δικό του device. Δηλαδή χρειάζεται να πάει να πάρει ένα Arduino Uno ή να πάρει ένα Raspberry μετά και μια SD κάρτα ή να πάρει από αυτή τη μεγάλη λίστα του OpenWRT που δίνει. Αποφασίζει τι θέλει να κάνει. Είναι θέμα τιμής και τι θέλει να βάλει πάνω. Από εκεί και πέρα, γράφοντας τον κώδικα, ο οποίος κώδικας μετά με τη λογική παπάκι, μπλα μπλα, αστερίσκος και στο τέλος διέση, μπορεί αυτομάτως να τα βλέπει στο web. Είναι έτοιμο περιβάλλον δηλαδή ανάπτυξης για σχολεία, για ψυχιακές, μεταπτυχιακά κτλ. Κτλ. Η ιδέα όλου αυτού του project αυτή ήταν. Εμείς θα προσπαθήσουμε τώρα αυτή να την διαφημίσουμε, έτσι ώστε να μπουν παιδιά από διάφορα πανεπιστήμια και να κάνουν ψυχιακές πάνω σε αυτό. Και σιγά σιγά ευελπιστούμε, εδώ πέρα δεξιά που λέει projects και έχει αυτή τη στιγμή δύο, να γίνουν πολλά. Έτσι ώστε να χρειαστεί εδώ διαφορετικό interface που να μην φτάνει πλέον να τα κάνεις scroll. Είναι πάρα πολύ καλό εδώ το παιδί που δουλεύει εδώ πέρα και κάνει μεταπτυχιακά εδώ. Ποιος έχει κάνει εδώ στο... έχει κάνει ένας μεταπτυχιακό εδώ στην ηλεκτρονική. Ποιος είναι? Το Στέλι το Κατσούλη. Κάνει τώρα, είστε μαζί. Ναι. Αυτός αποφάσισε να κάνει μεταπτυχιακό την πτυχιακή του. Πάνω σε αυτό, τα έχει βάλει μέσα εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν μας παρακολουθεί καν. Λοιπόν, και τα βλέπει μέσα από εδώ πέρα. Δηλαδή, φεύγει η δουλειά του τριγώνου, τι θα κάνω με τον σερβερ, πώς θα μεταδοθεί το link, τι θα κάνω, τι θα ράνω, και έτσι. Εφόσον παίρνεις αυτό το πονοκέφαλο από την όλη ιστορία στην ανάπτυξη, ο άλλος χρειάζεται μόνο να ασχοληθεί με το Arduino Uno και τους αισθητήρες που θέλει, και βεβαίως, από την άλλη πλευρά, αν θέλει να δουλεύει με SMLP ή οτιδήποτε, να κάνει αυτό που θέλει να δείξει. Λοιπόν, αυτό ήταν το project γενικώς, να παραδοθεί στην εκπαίδευση για να προχωρήσει. Λοιπόν, πιστεύω ότι το έχουμε φτάσει πάρα πολύ καλά, εντάξει. Τι λέτε εσείς? Σε σημείο που μπορεί να δουλέψει. Λοιπόν, επίσης είχαμε κάνει αίτημα στην ΕΛΑΚ, το δέχτηκε και το όλο εδώ πέρα που βλέπετε, το TGU,
μας έχει δώσει ένα σερβερκαι έχουμε βάλει πάνω εκεί πέρα στο ΕΛΑΚ όλο αυτό το project. Η μορφή εδώ, η αρχική και όλα αυτά που βλέπετε είναι εδώ του Γιώργου με bootstrap γραμμένο, πολύ καλό, έτσι. Λοιπόν, δεύτερο τώρα που ήθελα λίγο να ενημερώσω είναι ότι έχουμε και να δούμε λιγάκι τι θα γίνει με το αυτοκίνητο. Τώρα το αυτοκίνητο αυτό, όποιος θέλει να δουλέψει πλέον σοφτορικά είτε στο ένα κομμάτι στο άλλο, θα πάει στο σπίτι του Δημήτρη. Ο Δημήτρης αναλαμβάνει το hosting, ο οποίος τι θα κάνει, θα βάλει το αυτοκίνητο και θα στρέψει την κάμερα στο να κοιτά τις ρόδες. Άρα λοιπόν θα μπορούσε κανείς, αν ήθελε, έχει όρεξη, να δει αν όντως ξέρω εγώ οι ρόδες κάνουν όπιστον ή κάνουν να πάνε μπροστά κτλ. Το web είναι το web, μπορεί και αυτό να παίξει. Σαν συσκευή τώρα αυτή, εμείς θέλουμε να την κρατήσουμε και θα την κρατήσουμε σαν project, πάλι και αυτή να δοθεί σε ομάδες που θέλουν να κάνουν οτιδήποτε πάνω σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, και δεν μιλάω μόνο ότι και καλά για το TI εδώ πέρα. Η ιδέα είναι να γίνει ένα αυτόνομο project, όπως το ΕΛΑΚ, ας πούμε, ήρθε και μας έδωσε το χώρο. Είμαι τώρα σε συζήτηση με το ΕΛΑΚ να μας δώσουν και ένα χώρο εκτός TI, όπως έχουν οι άλλοι, πώς τους λένε τους άλλους, παιδιά, που το Hackerspace, τους ζηλεύω, να υπάρχει ένας χώρος όπου να υπάρχουν αυτά εκεί πέρα μέσα και να ασχολείται καθένας. Θα είναι χώρος Internet of Things, ας πούμε, και δύο τέτοια. Λοιπόν, στο χώρο τώρα μου είπε ότι μπορεί να είναι ένα σχολείο, λέει, που δεν δουλεύει μόνο απόγευμα, δουλεύει κάπως έτσι. Τέλος πάντων, θα έχουμε κανένα δύο ντουλάπες εκεί πέρα μέσα, οπότε θα είναι εκτός από τις ώρες τις οποίες δουλεύει, θα είναι μετά μια αίθουσα δική μας. Κάπως έτσι. Όταν θα έχουμε νεότερα, τα μέλη σας θα έχουμε, θα ενημερώνεστε πάντα οτιδήποτε. Τώρα, ένα άλλο. Εδώ υπάρχει δυνατότητα τώρα να παρουσιάσετε τις εργασίες που έχετε κάνει όλοι σας, λίγο πιο επαγγελματικά από την εδώ πέρα και λίγο πιο marketing έτσι κατεύθυνσης, διότι υπάρχουν και τα βραβεία τα λεγόμενα. Οι εργασίες που έχουν γίνει εδώ πέρα μέσα, με άλλες εργασίες που έχουν γίνει από άλλες τέτοιου είδους δουλειές και θερινά και πώς τα λένε τα τρίμηνα σεμινάρια που κάνουμε, να βραβευτούν. Έτσι. Είναι μια βράβευση η οποία νομίζω είναι, Πέγγι, 1000 ευρώ πώς θα είναι. Λοιπόν, σας έχω ήδη στείλει το email. Τυπικά η προθεσμία λήγει σήμερα, αλλά επειδή ξέρουν στην ΕΛΑΚ ότι το δικό μας θερινό σήμερα ολοκληρωνόταν άτυπα, έχουμε 2-3 μέρες περιθώριο, οπότε μπείτε άμεσα να το κάνετε. Συμπληρώνετε μια απλή φόρμα, είναι τα στοιχεία στο email. Οι υποβολές θα γίνουν ατομικά, ακόμη και αν κάποιοι δουλέψαν σαν ομάδα. Αυτό που συμβουλεύουμε είναι ότι επειδή οπωσδήποτε εμείς έχουμε να παρουσιάσουμε ομαδικές δουλειές ως επιτοπλίστο, συμπληρώνουμε και τα ονόματα, δηλαδή ήμουν ομάδα με τους τάδε. Εγώ έχω κάνει από το γενικότερο πράγμα που περιγράφουμε που έχει γίνει, έχω κάνει αυτά και δίνουμε, ζητάμε και link στο GitHub και όλα αυτά που έχουμε τον κώδικα. Μπείτε κάτω, το παιδιά αξίζει τον κόπο καταρχήν πέρα από το οικονομικό κομμάτι, γιατί αν γίνει βράβευση σε μια ομάδα που ήταν 5 άτομα, το ποσό δεν είναι τίποτα το να μοιράσουν τα 1000 ευρώ στους 5, αλλά και από ηθικής πλευράς το να πάρουμε μια βράβευση για αυτή την ωραία δουλειά που έγινε είναι καλό. Κάντε το άμεσα, γιατί δεν ξέρω πόσες μέρες θα μας δώσουν περιθώριο. Τυπικά λίγη σήμερα, έχουμε 2-3 μέρες, μου είπανε, επειδή εμείς σήμερα τελειώσαμε. Και όσοι ήταν και σε προηγούμενες δράσεις, γιατί υπάρχουν και κάποιοι παλιότεροι, μπορούν και για εκείνα να κάνουν αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι αιτήσεις είναι ανοιχτές για τις δράσεις που έχουμε κάνει στο παρελθόν, για τα αποθετήρια, για τον Κριτή, για το Mobile Class, για το Arduino 1, για το MOOC και για αυτό το θερινό. Οπότε μπείτε, κάντε το, δείτε στο mail που σας έστειλα, σας έχω βάλει κάποια εισαγωγή εγώ και από κάτω προωθώ το mail όπως σας στείλαν που έχουν το link για τη φόρμα που πρέπει να συμπληρώσετε. Αν χρειαστείτε κάποια βοήθεια ως προς την περιγραφή του πώς να γράψουμε αυτό, πώς να διαχωρίσουμε τι έκανα εγώ, τι έκανε ο διπλανός μου, είναι όλη η ομάδα στη διάθεσή σας, στέλνοντας ένα mail στο TechLAC να σας βοηθήσουμε. Για τα διαδικαστικά, εγώ να πω επίσης ότι ζητάνε υποχρεωτικά το email σε Europass, οπότε το φτιάχνετε, όσοι δεν το έχετε ήδη σε Europass, το φτιάχνετε και μετά το ανεβάζετε κάπου σε ένα
Google Drive, σε ένα, πώς το λένε το άλλο, το Dropbox ή οτιδήποτε, σαν public και τους δίνετε το link. Σας λέω τώρα ερωτήσεις που έχουν ερωτήσει παλιότερα, ωραία, και το έφτιαξε το Europass, τι θα το κάνω, πώς θα το δούνε. Δίνετε το link σε κάποιο δημόσιο. Δεν γίνεται attach, θέλουν link. Αυτά, ό,τι χρειαστείτε και για τα διαδικαστικά, και εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Απλά κινηθείτε, κάντε το γρήγορα, και πιστεύω ότι θα έχουμε πιθανότητες, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Θα υπάρχουν πιθανότητες να γίνει, να κάποιοι να ξεχωρίσουν και όντως να πάρουν βραβείο. Εντάξει. Στις δουλειές που είναι εδώ πέρα μέσα.